Η σημερινή μας εκπομπή έχει ως επίκεντρο την συνάντηση της προηγούμενης εβδομάδος, την 5η Σεπτεμβρίου, στην Άγκυρα μεταξύ των δύο Υπουργών Εξωτερικών της Ελλάδος και της Τουρκίας, του κ. Γεραπετρίτη και του Φιντάν. Οπότε η σημερινή μας συζήτηση θα είναι γενικότερα οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και τα αποτελέσματα από αυτή την συνάντηση. Έχω την ιδιαίτερη τιμή να έχω προσκεκλημένους σήμερα στο πάνελ τρία μεγαθύρια, θα μου επιτρέψετε να πω καθένα στο χώρο το δικό του. Ο ένας είναι ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος, έχουμε συζητήσει πολλές φορές μαζί και τον ευχαριστώ για την σημερινή του παρουσία, ο οποίος είναι οθωμανολόγος. Τον κύριο Γιώργο Αϊφαντίου, ο οποίος είναι πρέσβης επί τιμή, και τον κύριο Ιωάννη Μπαρτσόρη, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, τον οποίο θα έχουμε σε λίγο κοντά μας. Ξεκινώντας και να συζητήσουμε για την συνάντηση των δύο υπουργών και το καλό κλίμα που θέλουν να προβάλλουν μεταξύ των δύο χωρών μετά και τους καταστροφικούς σεισμούς του περασμένου Φεβρουαρίου στην Τουρκία, αλλά όπως έγινε αναφορά και μεταξύ των δύο νέων κυβερνήσεων, καθώς έχουν νοπή εντολή, η μία του Μαΐου και η δεύτερη του Ιουνίου, μια συνάντηση όπου και οι δύο υπουργοί πρόβαλαν τις καλές προθέσεις όσον αφορά την επίλυση των διαφορών μεταξύ των δύο χωρών. Προσπάθησαν να δώσουν έμφαση στο καλό κλίμα συνεργασίας και μεταξύ αυτών συζήτησαν και για το Αιγαίο, για την Ανατολική Μεσόγειο, για την Κύπρο, για περιφερειακά θέματα τα οποία αμφότερα αφορούν τις δύο χώρες πέρα των διμερών σχέσεών τους, θέλοντας όμως να εδραιώσουν και ένα κλίμα αγαστής συνεργασίας και ανεκτικότητας, όπως τονίστηκε αυτή η λέξη. Μόνο που θα μου επιτρέψετε να πω, αυτή την ανεκτικότητα δεκαετίες τώρα την δείχνει μόνο η Ελλάδα. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα της σταθερής και συνεχιζόμενης επιθετικής πολιτικής της Ελλάδος, θα έλεγα εγώ από το 50 και μετά. Τις προηγούμενες μέρες δυστυχώς είχαμε την μαύρη επέτειο του 55, τα Σεπτεμβριανά, το τι ακολούθησε στην Κωνσταντινούπολη, η νύχτα των κρυστάλλων διαφορετικά, και είναι το ότι υιοθετεί η Τουρκία την συνθήκη της Λοζάνης, την οποία θέλει να αλλάξει, την οποία όμως παραβιάζει και όσον αφορά την ομογένεια της Κωνσταντινούπολης, όσο όμως και των δύο νήσων, της Ήμβρου και της Τενέδου. Θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο βλέποντας το ρεπορτάζ και αργότερα ένα πρώτο σχόλιο από τους προσκεκλημένους. Ελλάδας-Τουρκίας έχουν μπει σε νέες βάσεις. Στη δηλώσει του, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας ανέφερε πως τα προβλήματα μπορούν να λυθούν με τον διάλογο. Έχουμε διαφορές απόψεων στο Αιγαίο, όπως και στα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου. Αντάλλαξαν απόψεις και με τον κύριο Γεραπετρίτη για το Κυπριακό, όπως ανέφερε, οι θέσεις της Τουρκίας για το Κυπριακό είναι γνωστές. Επίσης, έδωσε έμφαση στο ότι είναι ένα σημαντικό θέμα της ατζέντας τα προβλήματα των ομογενών, ένας νέος όρος που προέβαλε η Τουρκία χωρίς να κάνει αναφορά σε τουρκική μειονότητα, που αργότερα, όπως θα δούμε, υιοθέτησε και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος σε μειονότητες, οι οποίες είναι και γέφυρες συνεργασίας. Μεγάλη σημασία δίνουν και στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα, όπως ανέφερε ο κύριος Φιντάν για την αποκατάσταση των Οθωμανικών έργων. Αυτά μας λέει το ρεπορτάζ. Εγώ θα πω να δούμε λίγο και την αμήχανη στιγμή, ξεκινώντας οι δύο υπουργοί στην συνάντησή τους, την οποία βλέπουμε εδώ πέρα. Είναι αρχικώς παγωμένη και επίσης και την χειραψία. Όπου βλέπουμε ο κύριος Φιντάν να τραβάει μπροστά τον κύριο Γεραπετρίτη για να κάνουν ένα καλύτερο πλάνο. Και θα ήθελα να ξεκινήσω
με τον κύριο Σταθακόπουλο για να μας δώσει λίγο τα φώτα του όσον αφορά την γλώσσα του σώματος και τους συμβολισμούς από αυτά τα δύο πλάνα. Καλησπέρα κύριε Μουρτζούκο. Δυστυχώς έχω πει και δεν ακούω και τα ερωτήματά σας και παγώνει και η εικόνα. Κάνει σκρο... Καλησπέρα κύριε Πρέσβη. Τώρα ελπίζω να ακούγομαι εγώ και να μην υπάρχει πρόβλημα ευρύτερα στη σύνδεσή μας. Κοιτάξτε, ο κύριος Πρέσβης έχει τη γνώση και την εμπειρία στις συναντήσεις που κάνουν υπέξ και διπλωμάτες και το συμβολισμό του σώματος και ποιος είναι τι και τα λοιπά. Εγώ θα πω το εξής. Ένας υπουργός εξωτερικών και ο Γεραπετρίτης, Καρπάθιος στην καταγωγή, είναι δικηγόρος πια. Είναι το μικρότερός μου σε ηλικία. Είναι άριστος καθηγητής στα θέματα διοικητικού δικαίου. Και προφανώς για να έχει να λάβει τώρα αυτή τη θέση, με τη θέλησή του φαντάζομαι, υπάρχει υπόβαθρο να τον στηρίξουν και να το συμβουλεύσουν σε αυτά τα οποία χρειάζεται. Από την άλλη μεριά, ο Χακάν Φιντάν, γεννημένος λίγο έξω από την Άγκυρα, αλλά έχει μια διαφορετική πορεία. Έχει μια πορεία μέσα από το στράτευμα, έχει με σπουδές στην Αμερική, με ειδικότητα στις μυστικές υπηρεσίες και τέλος πάντων έχει ένα τελείως διαφορετικό χαρακώδικα από τον αντίστοιχο του κυρίου Γεραπετρίτη. Και αυτός ως αυτοδημιούργητος, γεννημένος στη μέση Καρπάθου, υπηρετούν διαφορετικά θέματα. Ο κύριος Γεραπετρίτης είναι εντελώς του διεθνούς διαίου, ο κύριος του διοικητικού. Ο Χακάν Φιντάν έχει άλλες βάσεις. Είπαμε, είναι Κούρδος στην καταγωγή, εντούτοις εντάσσεται στην έννοια της τουρκικότητας όπως ένας άλλος Κούρδος στην ιστορία της, από τον Τιγιάρμπα, καθιέρωσε τι σημαίνει τουρκισμός. Αυτό όρισε τι σημαίνει τουρκισμός. Και με στοιχεία μέσα οθωμανικότητας, αλλά κυρίως καθαρότητας πλέον της φυλής και του αξιακού κώδικα ως Τούρκων. Άρα λοιπόν αυτή την παράδοση, την οθωμανική που περνάει και μέσα από τον Κούρδο Ζυγιάκη ο Κάλπ, που ορίζει τι σημαίνει τουρκισμός, υπηρετεί, αυτός είναι ο αξιακός του κώδικας, αυτό πρεσβεύει ο Χακάν Φιντάν, ο οποίος καθόλου τυχαία και συμβολικά, την ημέρα των εξωτερικών, ονόμασε το για να λαμβάνω το Χαϊτζιέ. Χαϊτζιέ στα οθωμανικά σημαίνει Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά είναι σαν να μεταφράζουμε εμείς στα ελληνικά, αναλαμβάνω το οφίκιο των θεμάτων εξωτερικών θέσεων, κάτι τέτοιο. Στα δεν χρησιμοποιητικό όρο για το τι σημαίνει Υπουργείο Εξωτερικών, όπως ονομάζουμε τώρα το Υπουργείο Εξωτερικών. Και αυτό δηλώνει πάλι, τον δικό του αξιακό κώδικα. Τώρα, σίγουρα, για να βάλω μια ανατελεία, στη συνάντηση αυτή δεν πήγαν να αυτοσχεδιάσουν ή τουλάχιστον δεν πήγαν να αυτοσχεδιάσουν κ. Ρέτης. Ενδεχομένως ο Ρακάν Φιντάν να έχει τη γνώση και την εμπειρία και την πονηριά της ελεπούς, αν θέλετε, να αυτοσχεδιάσει κάποια πράγματα, αλλά σίγουρα αμφότεροι υπηρετούσαν την εντολή που είχαν πάρει. Ο Μεν βοηθήσει και αυτός στις στη ζήμωση της εκεί που έγινε. Ο κύριος Γεραπετρίτης δεν νομίζω να αυτοσχεδιάσει. Σίγουρα ακολούθησε τις οδηγίες του Υπουργείου και των διπλωματών και των συμβούλων και σίγουρα τη θέληση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Όμως όλο αυτό πρέπει να το δούμε ότι γίνεται με την προτροπή των Αμερικανών.
οι οποίοι έχουν ενδιαφέρον και συμφέρον την παρούσα ιστορική φάση να μην υπάρχουν διαφορές μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας και βαπτίσαμε το κρέας ψάρι, όπως γινόταν παλιά, κρέας αλανίστευε, βάπτιζε το κρέας ψάρι, ονόμαζε άλλα τι άλλο, δηλαδή, και έλεγε προχωρά. Δηλαδή, εγώ δεν έφαγα κρέας, έφαγα ψάρι, ας πούμε, και προχωρά. Άρα, λοιπόν, όπως έλεγε και ο παππούς του Κυρίδη, σε ένα σημείο, άλλα φάζαν το νόημα των λέξεων. Επομένως, τώρα ξαφνικά θεωρούμε ότι ο γνωστός μας εδώ πέρα και 20 χρόνια Ερντογάν, ότι ξαφνικά ξύπνησε ότι είναι φύλαπρος κίνδυνος προς τους Έλληνες και θέλει να τα βρούμε. Πρόκειται καταφανώς για τακτικισμό, για κέρος υπηρεσία, διατίσει κάποια συμφέροντά του, δικά του, ενδεχομένως του ΝΑΤΟ και δηλαδή της Αμερικής, αλλά δεν θα εξυπηρετηθούν, ό,τι και να μου λένε εμένα, άποψή μου είναι αυτή, ελληνικά συμφέροντα. Αυτό έτσι εισαγωγικά. Θα ήθελα λίγο ένα πρώτο συμπέρασμα δικό σας ως πλέον έμπειρου διπλωμάτη μέσα από αυτή την συνάντηση και τι περιμένουμε, καθώς και οι δύο υπουργοί αναφέρανε ότι κάναν τη συνάντηση σε πρώτη φάση για να μεταφέρουν και τις επιθυμίες των δύο ηγετών, αλλά για να προετοιμάσουν και το κλίμα για την επικείμενη συνάντηση, η οποία πριν από λίγα λεπτά να πω ότι άλλαξε η ημερομηνία και θα γίνει στις 20 και 21 του Σεπτέμβρη στην Νέα Υόρκη, και αυτό λόγω της κακοκαιρίας που έπλεξε δυστυχώς την πατρίδα μας με όλα αυτά τα άσχημα που προκάλεσε και τις καταστροφές και δυστυχώς τους θανάτους. Και θα ήθελα λίγο ένα πρώτο σχόλιο από αυτή την επαφή. Καλησπέρα στον κύριο Σταθακόπουλο, καλησπέρα κύριε Μουρτζούκο, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Ήθελα να πω ότι στηριζόμενος και σε όσα είπε, μπόρεσα να ακούσω από αυτά που είπε ο Δημήτρης προς το τέλος, ότι είναι πάρα πολύ ανισομερής η συνάντηση. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έχει θητεία στη γεωπολιτική, έχει περάσει από το πιο σκληρό σχολείο της γεωπολιτικής, που είναι οι μυστικές υπηρεσίες. Έχει οργώσει κυριολεκτικά την Μέση Ανατολή, έχει άριστες σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει ζήσει σε αυτές, έχει σπουδάσει σε αυτές και έχει αντίληψη από πρώτο χέρι ως αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών όλων των εξελίξεων που υπάρχουν στη Συρία, στο Λίβανο, στο Ιράν, στο Ιράκ, ο οποίος έχει συνομιλήσει με τα ανώτατα στελέχη του ρωσικού καθεστώτος και φυσικά της αμερικανικής κυβέρνησης. Συναντάται με έναν άνθρωπο που η μοναδική του εμπειρία είναι ότι εξέταζε φοιτητές στο διοικητικό δίκαιο. Το ότι άριστος είναι κάποιος, μπορεί να είναι άριστος προπονητής ποδοσφαίρου, δεν τον κάνει κατάλληλο για να διευθύνει το αστεροσκοπείο Αθηνών. Άρα, χωρίς να λέω ότι είναι κακός καθηγητής ο κ. Γεραπετρίτης ή κακός ακαδημαϊκός δάσκαλος, δεν μου πέφτει λόγος, και για κάνουμε την υπόθεση ότι είναι ο καλύτερος, είναι εντελώς ακατάλληλος για να διαπραγματευθεί με έναν τόσο έμπειρο και καλά ετοιμασμένο διπλωμάτη όπως ο Χακάν Φιντάν. Σπέδω να πω ότι ο χρόνος που είχε ο κύριος Γεραπετρίτης και η δική μου ενημέρωση είναι ότι ουδεμία σύσκεψη έκανε με τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Οι συσκέψεις που έκανε ήταν με την κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, με την κυρία Άννα Μαρία Μπούρα και με πολύ λίγους επιλεγμένους διπλωμάτες. Και μάλιστα νομίζω μία φορά υπήρχαν και άλλοι διπλωμάτες πέρα από αυτή τη συνάντηση. Τη στιγμή που από την εμπειρία μας στη διαπραγματική διαδικασία στη δεκαετία του 80 με την διαδικασία του Νταβός, ξέρουμε ότι για να ενημερωθεί ένας πολιτικός προϊστάμενος στην προϊστορία των θεμάτων, στο τι έχει λεχθεί, στο τι θέσεις έχει αναπτύξει εκάστη πλευρά, πάρω σε όλο το, στην αλυσίδα, σε όλο το κομβόι, σε όλο το κομπολόγι των θεμάτων που το ένα φέρνει το άλλο. Θα έλεγα ότι αυτή την εντατική δουλειά
τριμήνου. Συνεπώς, πρέπει να υποθέσουμε ότι πήρε τον φάκελο που του έδωσε η Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα και πήγε με βάση αυτόν τον φάκελο, διότι κακά τα ψέματα, ο κύριος Γεραπετρίδης και η ελληνική διπλωματία και η ελληνική κυβέρνηση, εντολές των Αμερικανών εκτελεί προκειμένου, πηγαίνοντας να διαπραγματευτούμε με τους Τούρκους υπό τις χειρότερες δυνατές συνθήκες για μας, αλλά και υπό τις χειρότερες δυνατές συνθήκες να βρεθεί μια αμοιβαία εποφελής συμφωνία με τους Τούρκους. Τις θέσεις μας τις χωρίζει χάος. Και αν ανατρέξει κανείς τις δηλώσεις του κυρίου Φιντάν μετά το πέρας της συνάντησης, θα δει ότι εκεί η Τουρκία δεν παραιτήθηκε από καμία από τις απαιτήσεις της έναντι της Ελλάδας. Δεν παραιτήθηκε από το τουρκολιβικό σύμφωνο. Θεωρεί ότι είναι απόλυτα συμβατό με το διεθνές δίκαιο και ότι έχει δημιουργήσει μια νέα γεωπολιτική πραγματικότητα. Δεν παραιτήθηκε από τη λογική του κάζους μπέλι. Δηλαδή, να απαντήσει με πόλεμο σε οποιαδήποτε επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν παραιτήθηκε από το να θεωρεί τη μειονότητα τουρκική και να εμφανίζεται ως η μητέρα πατρίδα και προστάτης της μειονότητας. Ήταν εξαιρετικά τυχής η αναφορά του κυρίου Γεραπετρίδη, δείγμα της άγνοιας του, αλλά και του πόσο επικίνδυνος είναι ένας άνθρωπος που αγνοεί, όπως και εγώ θα ήμουν επικίνδυνος εάν εισέβαλα σε ένα εργαστήριο πυρηνικής φυσικής ή να κάνω πειράματα, όταν λέει ότι οι μειονότητες μπορεί να είναι γέφυρες. Γέφυρες φιλίας, ναι, το λέμε για εθνικές μειονότητες. Άρα δηλαδή εμέσως παραδέχεται ο κύριος Γεραπετρίτης ότι η μουσουλμανική μειονότητα είναι τουρκική και για ποιο λόγο οι Ρωμά και οι Πομάκοι θα πρέπει να κατοχυρωθούν στην Άγκυρα. Υπάρχουν πάρα πολλοί Ρωμά, πάρα πολλοί Πομάκοι, ακόμη και τουρκογενείς που δεν δέχονται ότι έχουν τουρκική εθνική συνείδηση. Γιατί η Τουρκία είναι αυτομάτως μητέρα πατρίδα τους και προστάτης τους. Συνεπώς τη φράση που χρησιμοποιούμε για την ελληνική εθνική μειονότητα στην Αλβανία. Λέμε ότι η ελληνική εθνική μειονότητα τι την χρησιμοποιούν και οι Αλβανοί. Μπορεί να είναι γέφυρα φιλίας ανάμεσα στις δύο χώρες, γιατί είναι Έλληνες οι άνθρωποι, αναγνωρισμένοι ως ελληνικοί. Υπάρχει αυτή η μειονότητα, όχι ως μειονότητα ελληνοφώνων, ούτε ως μειονότητα ορθοδόξων. Δεν μπορούν να ισχύσουν αυτομάτως για την μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη και για τις συνομιλίες με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Συνεπώς, θεωρώ ότι η συνάντηση αυτή, η οποία πάρα πολύ γρήγορα στις 21 Σεπτεμβρίου έδωσε και νέα συνάντηση στο ανώτατο δυνατό επίπεδο. Ουσιαστικά δεν διαπραγματεύονται τίποτε, είναι μια παράσταση. Αυτοί που διαπραγματεύονται ουσιαστικά είναι οι Αμερικανοί με τους Τούρκους, ο κύριος Γεραπετρίτης είναι το φερέφωνο και μεθαύριο θα είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός το φερέφωνο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να κάνουν μια συμφωνία με την Τουρκία. Συμφωνία που αφορά το Αιγαίο, συμφωνία που αφορά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και χρησιμοποιούν τους Έλληνες πολιτικούς για να κλείσουν αυτή τη συμφωνία. Θα ήταν πιο έντιμο αν τη διαπραγματευόταν ο κύριος Τσούνης απευθείας στη συμφωνία ή, εν πάση περιπτώσει, κάποιος υψηλός παράγοντας στο State Department. Αυτό είναι απόρρια ότι η Ελλάδα είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Λυπάμαι, αλλά έχουμε μπει σε έναν δρόμο εξαιρετικά ολισθηρό, από τον οποίο πιστεύω, και τελειώνω με αυτό, ότι μόνο η λαϊκή κινητοποίηση μπορεί να τον ανακόψει. Αλλιώς θα καταλήξουμε στον πάτο. Είναι ένας κατήφορος και η λογική του κατήφορου είναι ο πάτος. Εγώ να συμπληρώσω τα λεγόμενά σας, πως τόνισαν ότι μιλήσανε και για το Κυπριακό. Θα δούμε σε λίγο και τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας. Μίλησε για ομογενείς, όπως ακούσαμε και στην αρχή του ρεπορτάζ. Είναι ένας νέος όρος που μπήκε στην συζήτηση και τον υιοθέτησε και ο κύριος Γεραπετρίτης. Επίσης, θα έρθω και θα συμπληρώσω τα λεγόμενά σας όσον αφορά την μειονότητα την ελληνική στην Κωνσταντινούπολη, την Ήμβρο και την Τένετο. Και ποιο το καλό κλίμα όταν σε ταυτόχρονη περίοδο έρχονται οι περίεργες φωτιές που απογυμνώσανε τον Εύρο και το δάσος της Ζαβιάς, που όπως ανέφερα
και σε ραδιοφωνική μου εκπομπή το φαλακρό της δράμας έχει το όνομα, αλλά δυστυχώς με την αρνητική του έννοια και έκφανση το φαλακρό είναι δυστυχώς το δάσος της Δαδιάς για τα εθνικά μας συμφέροντα. Και ταυτόχρονα βλέπουμε ότι είχε προηγηθεί νωρίτερα και η φωτιά στην Ρόδο, αλλά και τα γεγονότα στην Πύλα και μερικές μέρες αργότερα τα επεισόδια με τους λαθρομετανάστες. Όπου εκεί έχει κραυγεί η αγωνία στο δήμαρχος της Πάφου, αλλά προφανώς δεν τον ακούει κανείς ούτε στο νησί, αλλά ούτε και στην Ελλάδα. Και πώς εμείς υιοθετούμε και θέλουμε να συζητήσουμε και να λέμε ότι υπάρχει το καλό κλίμα. Για να συμπληρώσω όλο αυτό και την Ναύτεξ, την οποία εξέδωσε χθες στην περιοχή όχι μόνο της Κύπρου, δυτικά της Κύπρου, αλλά νότια, νοτιοδυτικά και του Καστελόριζου, όπου πιάνει και πλευρά νοτίου της Ρόδου, αλλά και ένα τμήμα της συμφωνίας που έχουμε οριοθετήσει, έστω της κουτσής, αν θέλετε, με την Αίγυπτο. Ποιο είναι το καλό κλίμα σε αυτή την υπόθεση? Ρωτάτε εμένα? Ναι, κύριε Φατήρη. Το καλό κλίμα έγινε στο ότι η Τουρκία για πολύ συγκεκριμένους λόγους δεν κάνει υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά και δεν παραβιάζει τον εθνικό εναέριο χώρο με παδρωμένα αεροσκάφη αυτή την εποχή. Ο λόγος είναι απλός. Εκκρεμεί ενώπιον του Κογκρέσου η απέτηση της Τουρκίας να πάρει εξυγχρονισμένα F-16 και ο πρόεδρος Μενέντες στο Κογκρέσο έχει θέσει ως όρο να σταματήσουν οι παραβιάσεις. Να μην υπάρχουν παραβιάσεις. Ταυτόχρονα όμως, θα πρέπει να ξέρουν οι τηλεθεατές σας ότι ούτε ελληνικά αεροπλάνα υπερίπτανται των ανατολικών νησιών του Αιγαίου. Δηλαδή, ούτε εμείς περνάμε τον 25ο μεσημβρινό. Δεν τον περνάμε. Οι ασκήσεις που γίνονται στα νησιά, σε ό,τι αφορά την αεροπορική υποστηρίξη, γίνονται μόνο επί χάρτου. Δεν πηγαίνει όπως πήγαινε η αεροπορία μας να υποστηρίξει στο πλαίσιο των ασκήσεων τα τμήματα πάνω στα νησιά. Συνεπώς, το καλό κλίμα είναι μία φενάκι, είναι απαραίτητη για να λειτουργήσει η λογική της διαπραγμάτευσης, αλλά αν αγοράζουμε καλό κλίμα εκποιώντας κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα, είναι το χειρότερο που μπορεί να κάνουμε στον εαυτό μας. Η χειρότερη ποινή που μπορούμε να επιφυλάξουμε στον εαυτό μας. Καλό κλίμα θα υπήρχε αν η Τουρκία είχε πει ότι δεν είχε ακυρώσει το κάζους μπέλι. Πώς να διαπραγματευτείς με κάποιον ο οποίος λέει ότι αν επεκτείνουμε σε 12 ναυτικά μίλια έξω από την Κύμη, από τα 6, αυτό είναι λόγος πολέμου. Η διαπραγμάτευση υπ' αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να οδηγήσει σε κάτι καλό. Δεν λέω κάτι περίεργο. Ως επαγγελματίας και όλοι οι τρίτοι επαγγελματίες, οι ξένοι διπλωμάτες εδώ, κυριολεκτικά βάζουν τα γέλια ή τα κλάματα ανάλογα τις ευαισθησίες τους. Αυτό δεν είναι διαπραγμάτευση. Αυτό δεν είναι διαπραγμάτευση. Εάν κλαίμε όλοι επειδή βλέπουμε το Στεφανοβίκιο πλημμυρισμένο, τα απάτσι μέχρι, μέχρι την κοιλιά γεμάτα νερό, τα ελικόπτερα κόμπρα να έχουν φίδια μέσα κατά το όνομά τους που έχουν πάει να γλιτώσουν και αυτά κανείς δεν σκέφτεται να σηκώσει από εκεί τα ελικόπτερα και λέμε ότι εν πάση περιπτώσει αυτό είναι μια εκπληκτική αστοχία. Ο διοικητής της βάσης αυτής δεν έπραξε σωστά, δεν προστάτευσε το υλικό του. Τα ίδια και χειρότερα. Δηλαδή, θέλω να πω, σταθμάρχες της Λάρισας δεν υπάρχουν μόνο στον ΟΣΕ. Υπάρχουν σε όλους τους τομείς του κράτους. Αυτό βλέπουμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί το Υπουργείο Εξωτερικών θα εξαιρείται από αυτόν τον γενικό κανόνα που διέπει την ελληνική κοινωνία οι πιο αναρμόδιοι άνθρωποι να βρίσκονται στις πιο κέρυες θέσεις με κριτήριο όχι την ικανότητά τους, αλλά την τυφλή τους υποταγή στα νεύματα εκείθεν του ωκεανού, αλλά και εδώ σε ορισμένες οικογένειες. Συνεπώς, το ζήτημα είναι ευρύτερο της συγκεκριμένης διαπραγμάτευσης. Από την άλλη πλευρά, αυτή τη συγκεκριμένη διαπραγμάτευση είναι που η λαϊκή πλέον πρωτοβουλία, δεν υπάρχει κάποιος άλλος, δεν θα έρθει η Αργεντινή να μας σώσει,
θα πρέπει ο ίδιος ο ελληνικός λαός αυτή την πρωτοβουλία να την ανακόψει. Εξηγώντας ότι θα έχει πολιτικό κόστος. Είναι το μόνο που καταλαβαίνει η κυβέρνηση. Και κάθε κυβέρνηση. Εγώ αυτό που βλέπω είναι το τι ερχόταν πριν την Συμφωνία των Πρεσπών. Για κάποιο λόγο εωρείται στην ατμόσφαιρα, αν μπορώ να το πω έτσι, ότι πρέπει να υπάρξει σε πρώτη φάση ένα καλό κλίμα και μια συζήτηση, την οποία υιοθετεί μόνο η ελληνική διπλωματία. Σε καμία περίπτωση, έστω εν τέσσερις των σεισμών και μετά, η Τουρκία δεν έχει δείξει αυτό το καλό κλίμα. Εμείς το υιοθετούμε και λέμε ότι υπάρχει αυτό το καλό κλίμα και προσπαθούμε να σύρουμε την Τουρκία σε αυτό. Δεν το γνωρίζω, αν και η Τουρκία δεν σέρνεται. Μα τι καλό κλίμα, ο κύριος Φιντάν ζήτησε πίσω τους 8 Τούρκους αξιωματικούς. Αυτή είναι η κωδική, αυτούς εννοεί λέγοντας για τρομοκράτες. Ζήτησε πίσω όλους όσους έχουμε δώσει εμείς πολιτικό άσυλο. Πώς είναι νοητό να υπάρχει καλό κλίμα όταν ο συνομιλητής μας λέει ότι δίνουμε άσυλο και προστατεύουμε τρομοκράτες που στρέφονται κατά της χώρας του. Αυτό το καλό κλίμα είναι ένα εφεύρημα του αθηναϊκού κράτους. Συμφωνώ. Συμπληρώνοντας αυτά που είπα, απλά επειδή μιλήσατε τώρα για τρομοκράτες, να πω ότι ο κύριος Σταβούσογλου εωρούταν νωρίτερα, όσο ήταν υπουργός εξωτερικών, για το Λαύριο. Και εμείς τι κάναμε, ξημερώματα, σηκώσαμε νέα μικρά παιδιά και κλείσαμε το στρατόπεδο στο Λαύριο. Κατά τον Τούρκο στρατόπεδο, οι οποίοι εκεί οι άνθρωποι ήταν οικογενειάρχες και απλά είχαν πάει εκεί για να φύγουν από τους μουσουλμάνους που είχαν το ιερό τζιχάτ όταν ήταν στην ίδια περιοχή μαζί. Και οι άνθρωποι για να γλιτώσουν φύγανε από τις άλλες δομές, αλλά εμείς με συνοπτικές διαδικασίες στην ουσία εκτελέσαμε την εντολή των Τούρκων και κλείσαμε το λεγόμενο στρατόπεδο του Λαυρίου. Πριν συνεχίσουμε, να καλωσορίσω τον κύριο Μπαλτζόη. Ευχαριστώ κύριε Μπαλτζόη για την τιμή. Καλησπέρα σας. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά ήμουνα σε μια εκδήλωση για την 11η Σεπτεμβρίου της Αμερικανικής Λεγιώνας. Σήμερα είναι 11η Σεπτεμβρίου, αν το θυμούμαστε. Και ήταν υποχρέωσή μας να συμμετάσχουμε σε αυτή την ημέρα μνήμης. Την ημέρα ήταν μια, θα έλεγα, γεωπολιτική έκρηξη που άλλαξε τον κόσμο όλο από εκεί πέρα. Και όχι μόνο. Όχι μόνο γεωπολιτικά, αλλά και κοινωνικοπολιτικά, θα το έλεγα εγώ. Ακόμα μέσα από αυτό αλλάξανε και οι πτήσεις, έτσι, που ταξιδεύουμε συνέχεια. Πάμε να δούμε λίγο τις δηλώσεις του κυρίου Φιντάν και στην συνέχεια επανερχόμαστε. Με το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε διαφορές απόψεων στο Αιγαίο. Συζητήσαμε τα θέματα αυτά νωρίτερα με διερευνητικές συνομιλίες. Σε ό,τι αφορά την Ανατολική Μεσόγειο, υποστηρίζουμε πάντα την αρχή του δίκαιου διαμοιρασμού. Ανταλλάξαμε απόψεις με τον ομόλογό μου αναφορικά και για το Κυπριακό. Οι θέσεις μας αναφορικά με τη λύση του Κυπριακού είναι γνωστές. Συζητάμε τα όσα μπορούμε να κάνουμε ως δύο εγγύητριες χώρες. Σημαντικό θέμα της ατζέντας μας αποτελούν και τα προβλήματα των ομογενών μας στην Ελλάδα. Έχουμε επιλύσει τα προβλήματα με διάφορες θετικές εφαρμογές των Ελλήνων στη χώρα μας. Επίσης, αποδίδουμε μεγάλη σημασία στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα. Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε όσον αφορά την αποκατάσταση των Οθωμανικών έργων στην Ελλάδα. Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε άνευ προϋποθέσεων τον διάλογο και να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας με την Ελλάδα. Μπορούμε να επιλύσουμε τις διαφορές μας με αμοιβαίο σεβασμό στα δικαιώματα και τα συμφέροντα υπό τη βάση του διεθνούς δικαίου. Κύριε Μπαλτζόη, ένα πρώτο σχόλιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας έκανε κάποιες αναφορές με πολλούς αστερίσκους, όπως είναι οι ομογενείς, όπως είπατε νωρίτερα, ένας καινούριος όρος. Απέφυγαν να πούνε για τουρκική μειονότητα αυτή τη φορά και να συμπληρώσουμε ότι δεν δέχτηκε και ερωτήσεις, προφανώς, για να αποφύγουν τις κακοτοπτίες. Επίσης, δήλωσε ότι κάνανε αναφορά στο Κυπριακό, αλλά ευθύς αμέσως ξεκαθάρισε ότι οι θέσεις της Τουρκίας είναι οι ίδιες και δεν έχουν αλλάξει. Οπότε, ποιος ο λόγος να το συζητήσουν. Το προσπερνάω.
Και από εκεί και πέρα θα ήθελα να κάνω μια αναφορά όσον αφορά την πολιτιστική κληρονομιά των Οθωμανικών μνημείων, όπως είπε. Το καλοκαίρι, ερχόμενος για τις διακοπές και εγώ στην Ελλάδα, ταξίδεψα μέχρι και τα Τρίκαλα, όπου κάνανε ένα έργο στο κέντρο των Τρικάλων και εκεί ανακαλύπτουν ένα Οθωμανικό παλιό συντριβάνι, αν θυμάμαι καλά, τέλος, ένα μνημείο, παλιό Οθωμανικό κτίριο. Και ο πρέσβης της Τουρκίας πήγε στο σημείο να το ελέγχει και έβαλε stop. Για απαντήστε και από αυτού, αλλά και γενικότερα για την τοποθέτηση του κυρίου Φινάκη. Καταρχήν να χαιρετήσω τους συνδιαλέκτες μου, εξαίρετοι και οι δύο, και η χαρά και η τιμή μου που συμμετέχω στο πάνελ μαζί τους. Ας αρχίσω από αυτά που είπε ο κύριος Φιντάν, που είναι τα πιο σημαντικά. Μας τα είπε ο άνθρωπος από την αρχή, μας τα ξεκαθάρισε. Εγώ εκτιμώ, βλέποντας τη γλώσσα του σώματος μετά τη συνομιλία που, κάνανε κανένα 2 ώρες, 2,5 που μιλάγανε, από τη γλώσσα του σώματος είχα την εντύπωση ότι ο κύριος Γεραπετρίτης, συγγνώμη για τη λέξη, έφαγε πολύ ξύλο μέσα εκεί. Του είπε η Τουρκία τι σκέφτεται και τι θέλει, και εκεί ενδεχομένως να διαπίστωσε με τρόμο ότι αυτά που έλεγε πριν από καιρό, κόκκινες γραμμές στα 6 ναυτικά μίλια, είναι λίγα ακόμη. Θέλει και άλλα η Τουρκία. Λοιπόν, πρώτο, διάλογος χωρίς όρους, λέει. Αυτό ο κύριος Πρέβης το γνωρίζει πολύ καλά. Λοιπόν, όπως και ο Δημήτρης Σταθακόπουλος. Δηλαδή τι, ο διάλογος πάντα πηγαίνει με προϋποθέσεις και με ατζέντα. Εδώ δεν έχουμε καμία ατζέντα. Βέβαια θα τη μάθουμε τους Τούρκους. Οι Τούρκοι μας τα λένε αυτά, τι γίνεται. Λοιπόν, άρα διάλογος χωρίς όρους, για ποιο πράγμα? Δηλαδή μπορούν να ζητήσουν ό,τι θέλουν? Αυτό είναι διανόητο. Το δεύτερο, μας είπε, λέει, για την αρχή του δικαίου διαμοιρασμού. Με λίγα λόγια, μας προετοίμασε. Θα τα μοιράσουμε, παιδιά. Καζάν, καζάν. Πώς θα γίνει δηλαδή? Θα τα έχετε όλα εσείς, μοναχοφάγηδες? Και το τρίτο που παρατήρησα, το επισημάνατε κι εσείς, ήταν αυτό που λέει, ας μην πω τη λέξη η τουρκική μειονότητα που λίγο ερεθίζει τους Έλληνες, ας πω ομογενείς. Το ίδιο πράγμα είπε. Πάση περιπτώσει. Τώρα, για αυτό που είπατε, αυτό που είπε ο Τούρκος ο πρέσβης, ναι, γιατί σας κάνει εντύπωση? Οι Τούρκοι μας αντιμετωπίζουν ως ιτημένους, ως νικητές που επιβάλλουν όρους στους ιτημένους. Δηλαδή, έχουμε ιτηθεί και δεν το έχουμε καταλάβει? Έγινε κανένας πόλεμος και δεν τον πήραμε είδηση? Μα θα μου πείτε, γιατί το κάνουν αυτό? Διότι βλέπουν ότι η πολιτική κατανασμού που η Ελλάδα επί δεκαετίες εφαρμόζει επιφέρει τα αποτελέσματα που φέρει η συνεχής χρήση της πολιτικής κατεπλασμού. Η πολιτική κατεπλασμού δεν είναι απαραίτητα κακή. Χρησιμοποιείται στα αρχικά στάδια για ένα χρονικό διάστημα για να προετοιμαστείς να αντιμετωπίσεις τον αντίπαλο, αυτόν ο οποίος σε απειλεί. Αλλά όταν γίνεται κανόνας της πολιτικής ζωής, η πολιτική κατεπλασμού τότε οδηγεί σε ολέθρια και εγκληματικά αποτελέσματα. Αυτό το έχει αποδείξει η ιστορία. Τη δεκαετία του 30, κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, τόσο η Γαλλία, τον Νταλαντιέ, όσο και η Αγγλία με τον Τζάμπερλεν, εφαρμόζανε συνεχώς μια πολιτική κατευνασμού προς τον Χίτλερ και την άνοδό του. Εκτιμούσαν ότι με αυτή την πολιτική κατευνασμού, χαϊδεύοντας το θηρίο, έτσι κατά τη φορά του παίρνω στο θηρίο, θα παραμείνει ήρεμο. Όχι, όταν το θηρίο είναι πεινασμένο, θα σε φάει κάποια στιγμή. Δεν πάει να το χαϊδεύεις, δεν πάει να το κάνεις ό,τι θέλεις. Και το είδαμε λοιπόν ποια ήταν τα αποτελέσματα. Μάλιστα, να μου επιτρέψετε να πω το παράδειγμα εδώ με τον Τζάμπερλεν, ο οποίος πήγε στο Βερολίνο, τον ανέβασαν κάπως ένα αυτό, όχι μέσα στο Βερολίνο, να υπογράψει μια συμφωνία ειρήνης με τον Χίτλερ. Και γύρισε λοιπόν στο Λονδίνο και κατεβαίνοντας στο αεροπλάνο, ανέμιζε το χαρτί της ειρήνης στους Βρετανούς, να εμείς είμαστε, έχουμε εξασφαλιστεί, δεν θα εμπλακούμε σε πόλεμο. Και μετά από λίγο, λοιπόν, η Αγγλία είναι πλάκη στον πόλεμο. Και τότε μάλιστα... Εγώ να συμπληρώσω, μου επιτρέπετε λίγο. Ναι. Αργότερα ήταν και το σύμφωνο Ρίμπερτροφ-Μολότοφ με τη Σοβιετική Ένωση. Αυτό με τη Ρωσία.
Ναι. Αυτό οπότε ήταν η μετήρωση στην άλλη πλευρά. Μετά από 2 χρόνια αναιρέθηκε και εκείνο. Ναι, δεν συνέφερε. Λοιπόν, και τότε, μόλις άρχισε ο πόλεμος και έπεσε ο Τσάμπερλεν και ανέλαβε ο Τσόρτσιλ, του είπε την εξής περίφημη φράση. Μεταξύ ενός ενδεχομένου πολέμου και της ταπείνωσης, επέλεξε την ταπείνωση και μας έφερε στον πόλεμο. Άρα λοιπόν, εδώ αυτό κάνουμε εμείς. Επιλέγουμε συνεχώς ταπείνωση και θα πάμε στον πόλεμο κάποια στιγμή. Θα πάμε στον πόλεμο διότι δεν είναι μόνο η άφρον πολιτική και βλέπουμε ότι εγώ θα έλεγα το εχθρός είναι στο εσωτερικό της χώρας περισσότερο. Τα έχουμε δει αυτά τα άρθρα που βγάζει μια ομάδα 3 καθηγητών και ενός στρατιωτικού, κύριε πρέσβη. Εσείς είστε απ' έξω, δεν είδα κανένα πρέσβη μέσα, αλλά εσείς γλιτώσατε την ταπείνωση. Λοιπόν, ο οποίος πάνε να μας πείσουν, ρε παιδιά, ξέρετε τι ωραίο πράγμα είναι η Χάγη και δεν το έχετε πάρει είδηση. Και νέο άρθρο εχθές στην Καθημερινή που λέει ποιοι είναι αυτοί που μας χαλάνε, λέει, το να τα βρούμε με την Τουρκία. Λες και η Τουρκία είναι έτοιμη και εμείς δεν θέλουμε. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο το για να καταλήξω, κύριε Μουρτζούκο, βλέπω ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει αποτύχει από το ένα θέμα που ήταν το κύριο αυτό της θέμα που έπρεπε να απειλήσουμε την Τουρκία. Έχουμε πάει στα 10-12 θέματα και δεν ξέρω πού θα σταματήσουν. Όπως με τα νησιά. Στην αρχή μας είπαν 17-18 νησιά, μετά πήγαν 152, 158, 170. Ναι, ναι. Σκόπιμα το κάνουν ασαφές έτσι για να μας τρελαίνουν. Σου λέει πού θα φτάσουν αυτοί, σου λένε. Θα φτάσουν και στα Ιόνια νησιά, στην πατρίδα μου και στην Ήπειρο. Λοιπόν, εγώ απλά να αναφέρω ότι ο κατευνασμός δεν ωφέλησε, γιατί άμα δούμε τα γεγονότα, το ανέφερα και νωρίτερα με τα Σεπτεμβριανά του 1955, είχαμε πει στο 1962 με τον υπέροχο φόρο για να φύγουν οι Κωνσταντινοπολίτες από την πόλη. Είχαμε το 1974... Θα ξέρει αυτά ο Δημήτρης καλύτερα. Είχαμε το 1974, είχαμε το 1976 το χώρο, είχαμε το σεισμικ το 87, είχαμε τα ίμια το 96, οπότε ποια μορφή κατευνασμού, και θα μου επιτρέψετε εδώ, για το φίλο του Σταύρου το βιβλίο, εδώ πρέπει να είναι βίβλος για μένα αυτό το βιβλίο, και επειδή κάνατε αναφορά πριν για τους καθηγητές, είναι και ένας άλλος, ο οποίος, ακούστε λίγο τη δήλωση, γιατί ήθελα πρώτα να παίξω ένα άλλο βίντεο όσον αφορά τον δίκαιο διαμοιρασμό. Έχει χάσει ευκαιρίες να λύσει το πρόβλημα και φυσικά δεν μπορούμε να περιμένουμε χιλιάδες χρόνια προτού εμείς χωρίς την Κύπρο λύσουμε τα προβλήματα με την Τουρκία. Μοιραία, αυτό είναι ένα δεδομένο που λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι ένα δεδομένο το οποίο αναμφίβολα παίζει ρόλο. Μην ξεχνάτε ότι η Κύπρος έχασε 2 μεγάλες ευκαιρίες τουλάχιστον για να λύσει το πρόβλημά της. Είναι το σχέδιο Ανάν και είναι και η πρόσφατη στο Κράν Μοντανά. Βέβαια, στο Κράν Μοντανά είναι ευθύνη της Κύπρου το ότι δεν προχώρησε σε μια επίλυση, παρά το γεγονός ότι είχαν φτάσει πολύ κοντά σε αυτήν. Ως εκ τούτου και εμείς δεν μπορούμε να περιμένουμε επάπειρον να λυθεί το Κυπριακό προκειμένου να λύσουμε τα ελληνοτουρκικά. Το Κράν Μοντανά, ανέφερε, είναι ευθύνη της Κύπρου. Όταν η Τουρκία δεν δέχτηκε να αποσύρει τα τουρκικά στρατεύματα, τα 40.000 τουρκικά στρατεύματα, και δεν δέχτηκε να έρθει ο όρος των Αιγύπτιων δυνάμεων. Κύριε Σταθεκόπουλε. Άκουσα με μεγάλη προσοχή και σεβασμό και τον κύριο πρέσβη και τον αντιστράτηγο, τον κύριο Μπαλτζόη, στους οποίους σέβομαι και τη γνώμη τους και κυρίως την εμπειρία που έχουν. Γνώση βεβαίως. Έτσι είναι τα πράγματα και έχουν το θάρρος της γνώμης τους και μάλιστα μπορούν και τα λένε κατανοητά χωρίς να χάνουν επιστημονικότητας. Κατανοητά από όλους. Έτσι ένα δικό μου απάνθισμα έτσι σε όλα αυτά και να πάμε και την κουβέντα λίγο παραπέρα αν μπορώ να βοηθήσω. Ξεχνάνε οι Έλληνες πολιτικοί, οι διπλωμάτες, όσο και αν θέλουν να είναι αρεστοί, όσο και αν θέλουν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των συμμάχων μας, θεωρώντας ότι εξ αντανακλάσεως θα ωφεληθούμε κι εμείς. Αυτές οι λογικές είναι γνωστές στην ιστορία, από την αρχαιότητα μέχρι το Βυζάντιο, ακόμα και στην Επανάσταση.
όταν ζητούσαμε να μπούμε και δεν μας δέχτηκαν, οι Βρετανοί υπό την εποπτεία τους το 1825. Είχε προσπαθήσει και ο Ναπολέον το 1808-1809 να μπει η Πελοπόννησο στην Πορτογαλική επικυριαρχία. Υπήρχαν δηλαδή αυτά στην ιστορία υπάρχουν. Το θέμα είναι άλλο. Ότι η γνώση και η εμπειρία μας επί χίλια χρόνια με τους Τουρκομάνους, είτε είναι Σελτζούκοι, είτε είναι από το 1299 και μετά Οθωμανοί, είτε είναι Τούρκοι από το 1923 και μετά, φέτος κλείνουν 100 χρόνια τουρκικής δημοκρατίας, ότι έχουν τελείως διαφορετικό αξιακό κώδικα από αυτό που λέμε ευρωπαϊκό κεκτημένο, και όταν συνομιλούμε μαζί τους, δεν συνομιλούμε με τη Δανία, ούτε το Λουξεμβούργο. Μιλάμε, συνομιλούμε με τον ιστορικό εχθρό μας, από όπου και αν προέρχονται αυτοί γενετικά, πολιτιστικά, δεν με ενδιαφέρει. Μιλάω γεωπολιτικά, στρατιωτικά, πολιτικά. Τον αντίπαλό μας, κακό γείτονα, δύστροπο γείτονα, τον οποίο το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, όπως η γνώση και η εμπειρία μας έχει δείξει, είναι να τον ξεγελάμε. Δηλαδή, καταδρομικές, που λέγεται κλεφτοπόλεμος κάποτε, τώρα είμαστε οργανωμένοι, έτσι τουλάχιστον πιστεύουμε, και από εκεί και πέρα, όπως λέει ο Θουκυδίδης πάλι, χρόνου τρίβου, να χρονοτριβείς δηλαδή, γιατί σε εξυπηρετεί αυτό, και αν ποτέ έρθει μια πραγματικά στιγμή ωφέλους, καταφανούς ωφέλους και όχι συμβιβασμού της Ελλάδος, ναι, τότε να προχωρήσουμε. Όταν θα βρεις τον αντίπαλό σου δεκτικό, υποχωρητικό ή αδύναμο. Αυτό λοιπόν οι δικοί μας οι διπλωμάτες ή οι πολιτικοί το ξεχνάνε ή τέλος πάντων κάνουν ότι ξεχνάνε, γιατί πιέζονται, δεδομένου ότι η Ελλάδα διακατέχεται από το 1827 και εδώ από το σύνδρομο του Ναβαρίνο. Δηλαδή, ελάτε σώστε μας και εμείς θα είμαστε καλά παιδιά. Από το σύνδρομο της συνθήκης του Λονδίνου, του πρωτοκόλλου του Λονδίνου το 1830, που καταργήθηκε εν ζωή το ελληνικό πολίτευμα και ο Έλληνας εκλεγμένος κυβερνήτης Καποδίστριας, ως ελαίου Θεού μοναρχία η Ελλάδα υπό επιτροπία και εποπτεία. Και το καταλαβαίνω πριν 200 χρόνια. Μα 200 χρόνια μετά σήμερα το 2023 να είμαστε ακόμα έτσι και να συνομολογούμε απλώς βράζοντας ένα περιτύλιγμα ανεξαρτησίας και αυτόβουλης πολιτικής, όχι, δεν έχουμε. Και φαίνεται αυτό, δηλαδή, μιλάμε σε παιδάκια, τώρα όλοι οι Έλληνες λίγο πολύ δίπλωμα έχουνε. Μόρφωση έχουν, αντίληψη έχουν, ενημερώνονται από παντού. Μπορεί να διαφέρουμε σε κάποια πράγματα, σε προσλαμβάνουσες ή σε γνώση και εμπειρία, αλλά αντιλαμβανόμαστε. Βεβαίως υπάρχουν οι κομματικοί στρατοί, οι οποίοι εξυπηρετούν το πολιτικό σύστημα, το ενίοτε πολιτικό σύστημα, να υλοποιεί πρωτίστως αυτά που θέλουν οι συμμαχοί μας και παρεπιπτόντως, αν ωφεληθούμε κι εμείς, καλά είναι. Μέχρι τώρα, τον Μόσχο τον σιτευτό της γνωστής παραβολής, τον τρώει η Τουρκία. Και θυσιάζεται πάντοτε, έστω και με το βαμβάκι, η Ελλάδα. Είναι το δόλωμα, αν θέλει. Κάνουν κάποιοι στην Ουάσιγκτον προσπάθειες απέλπιδες να κρατήσουν την Τουρκία στο δυτικό στρατόπεδο. Η Τουρκία το έχει αντιληφθεί αυτό. Κάθεται μέχρι να ωφεληθεί και να φύγει. Γιατί θα φύγει? Όχι γιατί είναι ο Ερντογάν και θα τη βγάλει. Ο Κιλιτσάρογλου να ήταν επάνω. Ο Ιμάμογλου να έρθει μεθαύριο. Όχι. Η τουρκική κοινωνία κατά 70% είναι βαριά αντιδυτική. Όταν όλες οι σφυγομετρήσεις δείχνουν και λένε χιλαφετίες θεωρούν, θέλουμε χαλιφάτο. Όταν παντού, εγώ πηγαίνω στην Τουρκία από το 1980 κάτι. Τώρα δεν πάω μετά το πραξικόπημα να πω την αλήθεια. Του 16. Από τη στιγμή λοιπόν που βλέπεις παντού μαντήλα, σου λένε παντού χιλαφετίες θεωρούν. Και το 70% της κοινωνίας είναι βαθιά μουσουλμανικό και αντιδυτικό. Δεν μπορεί το 30% και οποιοδήποτε σύγχρονος ηγέτης να το ανακόψει. Γι' αυτό, και βάζω μια νοτελεία ή τελεία αν θέλετε, επέμενα για ένα χρόνο πριν γίνουν οι εκλογές της Τουρκίας ότι ο Ερντογάν δεν χάνει. Μα λέει πάει μπροστά ο Κιλιτσάρογλου 10%. Και δεν χάνει ο Ερντογάν. Δεν ξέρουν αυτοί που αναλύουν την Τουρκία, την τουρκική κοινωνία. Δεν αναλύεται η τουρκική κοινωνία από τα εγχειρίδια δυτικής σκέψης. Δεν αναλύεται η Τουρκία από τα εγχειρίδια δυτικής πολιτικής.
ερμηνείας διπλωματικών σχέσεων. Είναι κάτι άλλο, είναι sui generis. Δεν μπορεί ένα παιδί, με όλο το σεβασμό στους όσους έχουν πάει σε κολέγια και σε καλά πανεπιστήμια, ζηλεύω θα μπορώ να πω, γιατί εγώ πήγα μόνο σε δημόσια σχολεία και πανεπιστήμια. Μακάρι να μπορούσα και εγώ να έχω πάει σε κολέγια και στην Αμερική, δεν πήγα. Αλλά δεν μπορεί ένας τέτοιος όφητος να αντιμετωπίσει τον Ερντογάν από τις φτωχογειτονιές, τον αυτοδημιούργητο, που φτάνει εδώ και έχει έναν κώδικα, τον Οθωμανικό Αξιακό Κώδικα, παντελώς άγνωστο στον μέσο δυτικό άνθρωπο, μέσο διπλωμάτη ή μέσο πολιτικό Ευρωπαίο. Ακόμα και στους Αμερικάνους που τους μελετούν και αυτούς που τους μελετούν. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς να μελετήσεις τον Χακάν Φιντάν, που είναι κουρδικής καταγωγής, αλλά υπηρετεί την Τουρκία ως μυστικές υπηρεσίες και τώρα ως ΥΠΕΞ, όταν λέει και περνάει στον Τούκου ότι αναλαμβάνω το Χαριτζιέ, το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά με την Οθωμανική ορολογία, όχι την νεοτουρκική ορολογία. Και νομίζουμε ότι οι συμβολισμοί που βάζει η Τουρκία συνέχεια απέναντί μας, ότι είναι δυσιδαιμονίες. Ποιες δυσιδαιμονίες? Αυτό πιστεύει, με αυτό έχετε να κάνετε, να κάνουμε, και το υπόθηκε και προηγουμένως. Η Τουρκία θεωρεί ακόμα ότι είμαστε οι Ιδιανκιάριδες, Ιδιανκιάρ σημαίνει στασιαστές, που κάνανε Φεσάντ, που κάνανε αναταραχή το 1821 μέχρι το 1922. Γι' αυτό γίναμε χαρμπείς, δηλαδή εχθροί του έθνους και του κράτους, και η εντολή είναι να εξαφανιστούμε και να γογυρίσουμε πίσω γόνατιστοι, να ζητήσουμε στα μάτια τους, αυτό κάνουμε, αυτό βλέπουν αυτοί. Άσχετα τι νομίζουμε εμείς ότι κάνουμε. Οι Οθωμανοί βλέπουν αυτό που θέλουν. Ότι γυρνάει ο Ζιανκιάρ, ο στασιαστής, όχι επαναστάτης Ιχτυλάλ, προσέξτε, καθόλου επανάσταση. Στασιαστές που γυρνάνε πίσω και ζητάνε να τα βρούμε, και αφού μας τιμωρήσουν, αυτόν αξιακός κώδικας, μας τραβήξουν τα αυτοί που ήμασταν κακά παιδιά 200 χρόνια, θα μας αγκαλιάσουν πάλι να μας βάλουν υπό την προστασία τους. Άρα λοιπόν η Οθωμανική Αυτοκρατορία, στη δικιά τους λογική, σε μια σύγχρονη μορφή, υλοποιείται. Γιατί η ανεξάρτητη Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να ακούει τον Τούρκο κατά τη δικιά τους λογική, ξαναλέω. Σε κάθε περίπτωση, για να κλείσω, η Τουρκία έχει φύγει. Έχει πορεία ανεξάρτητη μεν, αλλά προς την Ευρασία. Αυτό το έχουν αντιληφθεί, αλλά δεν το εφαρμόζουν ακόμα. Όταν μας λένε ότι πια δεν επενδύουμε στρατιωτικά στην Τουρκία και μας ενδιαφέρουν, μας λένε οι Αμερικανοί, τα ελληνικά νησιά, σαφώς έχουν αντιληφθεί τι γίνεται. Όταν γίνεται βάση Αλεξανδρούπολη, σαφώς έχουν αντιληφθεί τι γίνεται. Που είναι το όριο. Από το Βόρειο Πόλο μέχρι, αν μπορέσουν να φτάσουν μέχρι την Ινδία, που θα θέλανε πάρα πολύ, το είδαμε τώρα στο G20. Σε κάθε περίπτωση όμως, η Τουρκία είναι δίστροπη, είναι γειτόνισσα, είναι ιστορικός μας αντίπαλος, θα συνεχίσει να είναι. Και εδώ πέρα έρχονται οι ειδικοί στα θέματα πολέμου, που λένε ότι κάποια στιγμή θα γίνει αυτή η σύγκρουση. Μπορεί να μην γίνει μεταξύ Ελλάδος-Τουρκία ξερά, θα γίνει, αλλά ξερά μόνο αυτό, αλλά θα είναι στο πλαίσιο μιας ευρύτερης σύγκρουσης. Ελπίζουμε όχι αιματηρής, αλλά μιας σύγκρουσης συμφερόντων, όπου θα είμαστε στον αντίποδα ο ένας του άλλου. Αυτό είναι οφθαλμοφανές. Οποιαδήποτε συνομιλία με την Τουρκία, που ουσιαστική μπορεί να μας βγάλει σε συμβιβασμούς, για μένα, στην παρούσα ιστορική περίοδο, είναι βλαπτική. Αντιθέτως, αν συνομιλούμε για να τους έχουμε ήρεμους, υπό την έννοια να μην κάνουν παραβιάσεις, και με την έννοια ότι κάνουμε το καλό παιδί στους συμμάχους μας και ότι και εμείς κερδίζουμε χρόνο για να ετοιμαστούμε για την επόμενη μέρα, ναι, καλώς κάνουμε. Και δεν χρειάζεται να τα λέμε και δημοσίως. Καλά κάνουν, ούτε θέλω να μου δηλώσει κάποιος υπουργός εξωτερικών ή διπλωμάτης τι κάνει. Αν το κάνει αυτά, καλά το κάνει και δεν θέλω και να το μάθω δημόσια, γιατί ακούει και ο εχθρός. Αν όμως συνομιλούμε διατεθειμένοι να εκχωρήσουμε και εκτιμένα μας, δηλαδή η Τουρκία από το μηδέν που έχει τώρα να πάρει κάτι, που θα είναι κερδισμένη έτσι κι αλλιώς, καταρχάς είναι κερδισμένη μόνο και μόνο που οι συνομιλίες θεωρούνται πλέον διμερείς. Εμείς λέγαμε ότι είναι ευρωπαϊκό θέμα, ότι είναι διεθνές θέμα, η Τουρκία ήθελε είναι διμερές, το έφερε να είναι διμερές. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι μόνο και μόνο από αυτό κερδίζει. Αν πάρει μέσα από εμάς τα F-16, τη δικιά μας συνένεση ως νατοϊκή δύναμη, προσέξτε, όχι ως εχθρός Ελλάδος, ο σύμμαχος Ελλάδος νατοϊκή, μια τρίπλα είναι αυτή, πάλι ωφελημένη θα είναι. Και αν μεθαύριο μπορέσει και έχει τα νησιά μας αποστρατικοποιημένα, ωφελώσεις θα είναι. Και όταν εμείς θα αλλάξουμε την ορολογία και αντί να λέμε
εντάξει, δεν είναι μουσουλμανική μειονότητα, είναι ομογένεια με την ευρία του όρου, πάλι κερδισμένη. Και αυτό που κάνει στην Κύπρο, πάλι κερδισμένη. Και αυτό που θέλει να έχει περιορισμένη επίρρεια το Καστελόριζο, ωφελημένη. Και το τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο έχω χαρακτηρίσει ως νομικός ακυρώσιμο και όχι άκυρο, γιατί δεν έχει παναχωρήσει κάποια από τις δύο πλευρές για να είναι άκυρο, ούτε έχει ακυρωθεί ενώπιον διεθνούς δικαστηρίου για να είναι άκυρο. Μέχρι να ακυρωθεί λοιπόν είναι ακυρώσιμο και παράγει de facto αποτελέσματα. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, de facto διοικητικές πράξεις. Άρα λοιπόν και εκεί πέρα είναι ωφελημένη και αυτή τη στιγμή κάνει και το καλό παιδί. Και παίζει και σε δύο βάρκες, μάλλον πολλές βάρκες πατάει, κάνει ό,τι θέλει για δικό της όφελος. Άρα λοιπόν όλο αυτό, για να κλείσω με αυτό που είπε και ο κύριος Πρέβης προηγουμένως, ωφελεί την Αμερική και την Τουρκία. Δεν βλέπω το όφελος της Ελλάδος σε όλο αυτό το πράγμα. Ή τουλάχιστον στην παρούσα. Νωρίτερα μιλήσατε για μόρφωση. Εγώ να συμπληρώσω ότι δυστυχώς μόρφωση μπορεί να υπάρχει, δεν υπάρχει παιδεία. Δεύτερον, επειδή το αναφέρετε συνέχεια και το έχουμε συζητήσει και πολλές φορές κατ' ιδία, για την στάση που έχουμε κάνει εμείς, όπως το αντιλαμβάνονται οι Τούρκοι, πολλές φορές το έχει δηλώσει και ο πρώην Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, ο κ. Σακάρ, ότι εμείς είμαστε η επεκτατική δύναμη που ήμασταν πριν 100 χρόνια και που είμαστε τώρα. Επειδή κατηγορούμε εμείς την Τουρκία ως επεκτατική δύναμη. Και αναθεωρητικούς μας λένε, κύριε Μουρτζούγκο, έτσι, πράγματι, από το 1815 που παραβιάσαμε το status quo της συνθήκης της Βιέννης μέχρι το 1923 στη συνθήκη Λοζάνης, 100 τόσα χρόνια, η Ελλάδα, ναι, θεωρείται αναθεωρητική δύναμη και μάλιστα, επειδή χρησιμοποιούμε τον θρησκευτικό, μάλλον εκκλησιαστικό όρο, νέες χώρες, Μητροπόλεις νέων χωρών, οι Τούρκοι το παίρνουν, μας το κολλάνε στη Μούρη στα συνέδρια και μας λένε εσείς λέτε ότι αυτό δεν είναι Ελλάδα και είναι νέες χώρες και επεκταθήκατε. Ή εσείς ήρθατε στη Σμύρνη ως corps d'occupation, ως στρατεύματα κατοχής, γιατί έτσι έλεγαν τα γαλλικά τότε, τα γαλλικά νότις, τα γαλλικά σημειώματα που κολλήθηκαν επάνω σε μαγαζιά και σε δημόσια θέα στη Σμύρνη όταν αποβιβαστήκαμε το 19. Corps d'occupation. Εν τω μεταξύ, μας ξανάμαθε την ιστορία ο κύριος Ερντογάν. Λέει, εμείς κάψαμε την Σμύρνη. Βεβαίως, προχθές, το είπε. Και επίσης να συμπληρώσω... Και να δείτε τι θα πει, να δείτε τι θα πει 29 Οκτωβρίου που θα κλείσουν τα 100 χρόνια τουρκικής δημοκρατίας. Και να κλείσω εγώ, πριν δούμε και τις δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη και να μας απαντήσουμε τώρα ο κύριος Πρέζης και ο κύριος Μπαλτζόης για τις τοποθετήσεις του κυρίου Γεραπετρίτη, να κλείσω και να πω ότι γιατί είτε θέλω τυφλούμε ως κράτος ή ως Υπουργείο Εξωτερικών ή είμαστε θεροβάμονες. Γιατί ενώ βλέπουμε τι γίνεται με την Αλβανία και τον όχι μόνο το περιστατικό τώρα με τον κύριο Μπελέρη, αλλά τι γίνεται τα τελευταία χρόνια με τις περιουσίες των Ελλήνων στην Βόρειο Ήπειρο, το τι έχει επακολουθήσει με την Συμφωνία των Πρεσπών και πρόσφατα να πω ότι ανοίξανε στην Μαλάτια, αν θυμάμαι καλά, ίσως κύριε Σταθεκόπουλο το γνωρίζετε καλύτερα, γυμνάσιο, μακεδονικό γυμνάσιο, γυμνάσιο Μακεδονίας, κάπως έτσι, συνεργασία με, με τα Σκόπια, τη Φύρο. Επίσης, ισχύει αυτό. Έχουμε την επιστατική πολιτική. Κύριε Μουρτζούγκο, αν ακούγομαι να το πω αυτό, ισχύει. Οι Τούρκοι στη Συμφωνία των Πρεσπών είδαν το εξής, ότι εφόσον η Ελλάδα συμβιβάζεται με μια χώρα που δεν μας απειλεί και είναι στο μέγεθος της Πελοποννήσου, δεν θα συμβιβαστεί με τη Μεγάλη Τουρκία. Αυτό διάβασαν οι Τούρκοι το 18. Αυτό δίνουμε, αυτό δείχνουμε. Και επίσης, για να κλείσω, βλέπουμε ότι γενικά και κυκλωτικά μας πολεμάει. Πολεμάει τον Ελληνισμό και με το τουρκολιβικό μνημόνιο, αλλά και με το τι γίνεται στην Κύπρο. Τα τελευταία γεγονότα στη Πύλα, αλλά και με τον δυσανάλογο αριθμό λαθρομεταναστών που δέχεται το νησί. Το ανέφερα νωρίτερα, τον Δήμαρχο Πάφου, δυστυχώς δεν τον ακούει κανείς. 40% είναι οι λαθρομετανάστες. Θα γίνουν μειονότητα οι Ελληνοκύπροι στο νησί. Πάμε λίγο να δούμε τις δηλώσεις του κ. Γεραπετρίτη και επανερχόμαστε. Ποίησή μου για το κλίμα συνεργασίας που μόλις μέσα σε λίγους μήνες
από την ορκομοσία των δύο κυβερνήσεων έχουμε καταφέρει να οικοδομήσουμε. Ένα κλίμα το οποίο βασίζεται στην αμοιβαία κατανόηση και τον σεβασμό, που κρατά ανοιχτό ένα απευθείας διάβλο επικοινωνίας, που επιτρέπει αποκλιμάκωση κρίσεων και τη θέση γερών βάσεων για τις συζητήσεις σε όλα τα επίπεδα μεταξύ μας. Πιστεύω ότι συμμεριζόμαστε την ανάγκη να προωθήσουμε περιττέρω τις οικονομικές αυτές αξίες και να εδραιώσουμε σχέσεις αγαστής συνύπαρξης και ανεκτικότητας με αμοιβαίο σεβασμό στην ισότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των κρατών, καθώς και την μη ανάμιξη σε εσωτερικές υποθέσεις. Πρώτον, να επιλύουμε τα θέματα αιχμής που ανακύπτουν μεταξύ των δύο χωρών μας και να αποσυμπιέζουμε εντάσεις ώστε να προλαμβάνουμε εν δυνάμει επικίνδυνες καταστάσεις. Δεύτερον, να κατευθύνουμε τις συζητήσεις οι οποίες γίνονται μεταξύ των δύο πλευρών σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή τον πολιτικό διάλογο, τη θετική ατζέντα και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Τρίτον, να προετοιμάζουμε τις επαφές των δύο ηγετών. Ο δικός μας χάρτης θα περιλαμβάνει τα εξής τρία επίπεδα. Πρώτον, το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου, ο οποίος θα εκκινήσει με ευθύνη από ελληνικής πλευράς της Υφυπουργού, της κυρίας Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, στις 16 Οκτωβρίου. Δεύτερον, το επίπεδο της εφαρμογής και ενίσχυσης των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που θα εκκινήσει το αμέσως προσεχές διάστημα. Και τρίτον, το επίπεδο των συνομιλιών για την προώθηση της θετικής ατζέντας υπό τον Υφυπουργό, τον κύριο Κώστα Φραγκογιάννη, σε συνεργασία που θα αφορά τομείς όπως ο τουρισμός, όπως οι επενδύσεις στην γεωργία, το εμπόριο, η ναυτιλία, η κλιματική κρίση. Η συζήτηση με τον κύριο Υπουργό περιέλαβε επίσης και ζητήματα όπως το Κυπριακό, η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας στο μεταναστευτικό. Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, οι θέσεις μας είναι γνωστές. Κρίσιμο και αναγκαίο βήμα είναι η άμεση επανεκκίνηση των συνομιλιών. Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, η Ελλάδα από μακρού χρόνου και με συνέπεια την υποστηρίζει, οφείλοντας ασφαλώς να πληρούνται τα προαπαιτούμενα κριτήρια σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η πορεία αυτή είχε δυσκολίες. Προσβλέπω σε μια αγαστή συνεργασία για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Σε σχέση με την μειονότητα, με τις μειονότητες, μιλήσαμε και αναδείξαμε τα θέματα που τις αφορούν. Για μας, οι μειονότητες είναι γέφυρες συνεργασίας και όλοι οι πολίτες μας στην Ελλάδα απολάβουν ισονομίας και ισοπολιτείας. Τέλος, αναφερθήκαμε και στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος. Είναι προς το κοινό μας συμφέρον να συνεργαστούμε για τον έλεγχο της παράτυπης μετανάστευσης και την καταπολέμηση των παράνομων δικτύων διακίνησης που εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο. Δεν είμαστε θεροβάμονες. Γνωρίζουμε ότι οι αποστάσεις που δημιουργήθηκαν σε βάθος χρόνου και τα πάθη που κληρονομήθηκαν από γενιά σε γενιά δεν διαγράφονται μόνο κονδυλιά. Πολλά, πολλά που πρέπει να συζητήσουμε. Κλίμα συνεργασίας ανέφερε, να εδραιωθούν οι σχέσεις αγαστής συνεργασίας και ανεκτικότητας. Ανέφερα νωρίτερα. Δυστυχώς την ανεκτικότητα την δείχνει μόνο η Ελλάδα και φαίνεται και από το βιβλίο του Σταύρου που έδειξα νωρίτερα. Αναφέρθηκε ότι θα πρέπει να επιλύουν ζητήματα αιχμής για να μην προκύπτουν εντάσεις. Αναφέρθηκαν στο πολιτικό διάλογο, στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Οι συζητήσεις θα ξεκινήσουν στις 16 του Οκτώβρη. Και επίσης έδωσαν έμφαση και στην ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Το ξανασκάπτουν το θέμα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αλλά όπως αναφέραμε νωρίτερα για τις μειονότητες, όπως τόνισε για τις γέφυρες συνεργασίας, ότι είναι οι μειονότητες. Και δεν ξέρω, μειονότητες πρέπει να υπάρχει ένας αριθμός αρκετός, μια οντότητα για να πούμε ότι υπάρχει μια μειονότητα. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτός ο αριθμός για να συντελεστεί τουρκική μειονότητα στην Ελλάδα. Θα διευκολύνετε, κύριε Πρέσβη, και εσείς ή ο κύριος Μπαλτζόη. Και επίσης,
πάθη που δεν διαγράφονται μονοκονδυλιά. Η επεκτατική πολιτική της Τουρκίας, όπως είπαμε νωρίτερα, τουλάχιστον από το 1974 με τα εντυπράγμαση γεγονότα, είναι πάθη της Ελλάδος ή είναι πάθη της Τουρκίας. Δηλαδή, συγχαιούμε και συμψηφίζουμε τα γεγονότα. Για δώσε λίγο την δική σας οπτική, κύριε Πρέσβη. Διάβασα και είδα πολύ πριν το προβάλλετε τις δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη και εκείνες τις ημέρες έπαιζε και η εθνική μας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία. Χάσαμε μέσα σε 10 λεφτά με 3-0. Πιστεύω ότι είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν το αντικείμενο της διπλωματίας παίρνουν το λόγο και μιλάνε και κάνουν το ένα φάουλ, το ένα τόπιμα μετά το άλλο και τρώμε τα γκολ. Προσπαθώ να καταλάβω και να διερευνήσω αυτή η ορολογία περί ανεκτικότητας είναι κάτι νέο στην ορολογία Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος συναντά τον Τούρκο, ομολογό του, και λέει ότι πρέπει να υπάρχει ένα κλίμα ανεκτικότητας. Δηλαδή η Οθωμανική Αυτοκρατορία να ανέχεται την αυτονομία της αποσυστήσας επαρχίας είναι η Ελλάδα. Εδώ μιλάμε ότι ο άνθρωπος είτε δεν ξέρει, είτε μεταφράζει κακά, πολύ άσχημα από τα αγγλικά, είτε έχει μπει σε ένα άλλο σημείο, έχει μπει σε μια άλλη οδό, για την οποία δεν ακούγομαι. Για την οποία μας προειδεάζει και αυτό που είπε ότι πάθη αιώνων. Εμείς με τους Τούρκους δεν έχουμε πάθη αιώνων, δηλαδή όπως μια συμμορία του Μπρόνξ με την συμμορία του Χάρλεμ. Δεν είναι πάθη τα οποία αναπτύξαμε ως οπαδοί διαφορετικών ποδοσφαιρικών ομάδων. Είναι ιστορία. Είναι ιστορία ότι η Τουρκία ήρθε, κατέκτησε την Βυζαντινή Αυτοκρατορία τη στιγμή που είχε αποκτήσει να αποκτά συνείδηση της ελληνικότητάς της. Και είναι πάθος, δεν είναι ο αγώνας για την ανεξαρτησία της Ελλάδας. Το 1821. Συνεπώς, νομίζω ότι η αμερικανική λογική μιας συνύπαρξης σε μια ομοσπονδία, σε ένα που είναι μια παλιά λογική φορέα, ήταν και ο Κιτσίκης, ας πούμε, όλων όσων έλεγε, και ο Γιώργος Παπαδόπουλος, για να μην το ξεχνάμε, που πρότεινε στους Τούρκους συνομοσπονδία, στο απόγειο της δύναμής του, δημιουργεί πολλά ερωτηματικά για την επάρκεια, την διανοητική επάρκεια των ανθρώπων που χειρίζονται την ελληνική εξωτερική πολιτική. Το λέω διανοητική επάρκεια, όπως διανοητική επάρκεια δεν επέδειξε ο σταθμάρχης της Λάρισας, όπως διανοητική επάρκεια δεν επέδειξαν αυτοί που χειρίστηκαν τις πυρκαγιές στη Νέα Χίαλο, αυτοί που στηρίζονται τις πλημμύρες και πώς το λένε, δεν ειδοποίησαν τον κόσμο. Είναι θέμα, είναι η διαφορά που κάνει τους επαγγελματίες από τους εραστέχνες. Άρα εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να μένουμε να κάνουμε ανάλυση, εν πάση περιπτώσει, μόνο οι ειδικοί. Εγώ ακούγοντας δηλαδή τον κύριο Γεραπετρίτη και ακούγοντάς τον η ελληνομαθέστατη στην Αμερικανική Πρεσβεία των Αθηνών, καταλαβαίνουν τι τρικυμία εν κρανίο υπάρχει και τι προβλήματα ανακύπτουν από τις δηλώσεις. Πιστεύω ότι καταλαβαίνουν και οι ενεργεία συνάδελφοί μου. Αλλά δεν υπάρχει ανάγκη να ασχολείται με τους Γεραπετρίτες ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός πρέπει να καταλάβει ότι αν δεν πάρει ο ίδιος την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής στα χέρια του, εάν ο ίδιος δεν παρέμβει, η υπόθεση θα έχει κακό τέλος για την εθνική αυτοτέλεια, για την εθνική
ακαιρεότητα και για τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της χώρας μας. Σημειώνω ένα πράγμα. Ο κύριος Γεραπετρίτης για το Κυπριακό είπε οι θέσεις μας είναι γνωστές. Η τελευταία θέση του κυρίου Γεραπετρίτη είναι να κάνει την Κύπρο από ανεξάρτητο κράτος στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του ΝΑΤΟ να την κάνει να καταργηθεί η αναφορά σε Κύπρο, αλλά να αναφέρεται με συντεταγμένες, γεωγραφικές συντεταγμένες. Και όλο αυτό το πράγμα, για να μην το φορτώσουμε σε έναν άνθρωπο τον Γεραπετρίτη, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών δρά στον απόϊχο των δηλώσεων που έκανε προς τους γηγενείς, προς την ελληνική κοινή γνώμη, μέσω του Sky, ο Πρωθυπουργός, ο οποίος προετοίμασε την κοινή γνώμη για άξιες λόγου υποχωρήσεις από αφετηριακές θέσεις. Αν δεν ήταν άξιες λόγου, δεν θα τις ανέφερε. Προετοίμασε ο Πρωθυπουργός ότι θα κάνουμε μια διαπραγμάτευση στα πυρηνικά θέματα, στον πυρήνα των διαφορών μας με την Τουρκία, και αυτή η διαπραγμάτευση συνεπάγεται και υποχωρήσεις από τις αφετηριακές θέσεις. Συγγνώμη. Δεν είπε ποιες είναι οι θέσεις, δεν είπε ποιες είναι οι υποχωρήσεις. Ρώτησε όμως η δημοσιογράφος εάν αυτό συνεπάγεται και από μείωση του αποτυπώματος της κυριαρχίας μας στα νησιά. Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν την έψεξε, δεν την διόρθωσε, δεν χρειάζεται να την ψέξει, να την διορθώσει, λέγοντας ότι είναι ατυχής η έκφραση. Απλώς απάντησε επί της ουσίας ότι όχι, δεν υπάρχουν πράγματα που δεν διαπραγματευόμαστε κτλ. Δηλαδή, εδώ υπάρχει ένα σχέδιο για το οποίο όταν ο πατέρας του σημερινού Πρωθυπουργού είχε συσκεφθεί στο Παρίσι ως Υπουργός Εξωτερικών, ως Πρωθυπουργός, συγγνώμη, με τον Πρωθυπουργό της Τουρκίας και πρώην Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιλμάζ, επί χάρτη, είχε την εντιμότητα και το σθένος να σηκωθεί και να του πει ότι ξέρεις, αυτά εγώ δεν μπορώ να τα κάνω. Μετά από λίγο έπεσε, βέβαια, ήρθε ο κ. Σίγκλινμπεργκερ και ανακοίνωσε ότι θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα. Ήρθε τον Ιούλιο και ανακοίνωσε ότι θα γίνουν εκλογές για το Σεπτέμβριο. Δεν είχε τότε χάσει ακόμη η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη την κοινοβουλευτική αυτοδυναμία της μίας έδρας. Συνεπώς, θέλω να πω ότι, και να κλείσω με αυτό, δεν έχει νόημα κυριολεκτικά να μπαίνουμε στην σημειολογική ανάλυση των όσων είπε ο κ. Γεραπετρίτης. Τα φάουλ από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν κατέχει την τέχνη και την εμπειρία και την ιστορική γνώση των ελληνοτουρκικών διαφορών θα είναι αλλεπάλληλα. Προσπαθεί να γίνει επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει να τελειώσει μια δουλειά. Θα χρησιμοποιήσω τον όρο που χρησιμοποιούν οι Γάλλοι, μπεζόνι. Η μπεζόνι είναι μια βρώμικη δουλειά. Μια χαμαλοδουλειά, μια δουλειά που δεν σου περιποιεί τιμή. Αυτό κάνει ο κύριος Γεραπετρίτης αυτό τις επιπτώσεις όμως θα τις υποστεί η Ελλάδα. Ας αναλογιστούμε και ας πράξουμε. Τονίζω το ας πράξουμε. Μήπως ο κύριος Γεραπετρίτης τοποθετήθηκε διευθύνων σύμβολο στο Υπουργείο Εξωτερικών, λέω εγώ τώρα. Να συνομιλήσουμε... Ο διευθύνων σύμβουλος είναι άλλο πράγμα, είναι στις ιδιωτικές εταιρείες. Είναι υπουργός, έχει ευθύνη. Δεν μπορεί να αποστεί τις ευθύνες. Υπάρχει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Με αυτόν θα πάει εάν προκύψει ζημία του δημοσίου συμφέροντος. Δεν έχουμε δει όμως να εφαρμόζεται ποτέ στην Ελλάδα. Πώς εφαρμόστηκε μια φορά. Στο Κατσόπουλο. Εφαρμόστηκε το 23. Λοιπόν, εγώ πριν πάω στον κύριο Μπαρτζόη, να πω να διαπραγματευτούν τη γαλάζια πατρίδα, θα το πάρει πίσω η Τουρκία, να διαπραγματευτούν το τουρκολιβικό μνημόνιο, να διαπραγματευτούν τα δύο ανεξάρτητα κράτη στην Κύπρο, την Ναύτεξ που υποτίθεται το καλό κλίμα λίγες μέρες μετά τη συνάντησή τους που εξέδωσε η Τουρκία, βέβαια και με δάχτυλο εδώ της Γερμανίας αυτό, μιας γερμανικής εταιρείας, να διαπραγματευτούν τον δάκτυλο με τους λαθρομετανάστες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, τι να διαπραγματευτούν.
Το σχόλιο σας, κύριε Μπαρτζόη. Καταρχήν, να συμφωνήσω πλήρως με τον κύριο Πρέσβη. Θα διαφωνήσω στο εξής. Τα γκολ δεν τα φάγαμε όταν μπήκα μέσα. Από τα αποδυτήρια τα έχουμε φάει, κύριε Πρέσβη, τα γκολ. Λοιπόν, να μιλήσουμε με ποδοσφαιρικούς όρους. Μπήκαμε στο γήπεδο μέσα για να δούμε ότι παίζουμε μπάλα. Πού δεν παίζουμε μπάλα. Πραγματικά και εγώ εκπλήσωμαι με αυτά. Λοιπόν, τώρα ήρθε το μικρόφωνο. Εγώ θα έλεγα το εξής. Ξέρετε, υπάρχουν, είχα διαβάσει ότι υπάρχουν έτσι στον, έξω στην κοινωνία, στον κόσμο, οι λεγόμενοι οικονομικοί εκτελεστές, οι οποίοι είναι άνθρωποι του υποκόσμου κλπ, οι οποίοι εκτελούν κάποια συμβόλαια σε CEO εταιριών και ούτω καθεξής. Οικονομικοί εκτελεστές. Έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Γιαπετρίτης είναι διπλωματικός εκτελεστής ή πολιτικός εκτελεστής. Κάνει αυτό τον ρόλο. Συμφωνώ με τον κύριο Πρέσβη. Δεν την ξέρει, δεν την ξέρει τη δουλειά. Λοιπόν, και βέβαια το Υπουργείο Εξωτερικών, απορώ, δεν έχω δει καμιά παρέτηση διπλωμάτη κλπ. Διότι δεν έχει ακούσει με τις εισηγήσεις του. Και, λοιπόν, όπως δεν βλέπω και από στο Υπουργείο Άμυνας. Να υφίσταται μια ξεφτύλα ο ελληνικός στρατός και να μην παρετείται κάποιος. Να μην βγαίνει κάποιος να πει δεν μας καλέσαν από την αρχή να σώσουμε τον κόσμο. Ξεφεύγω λίγο, αλλά έχει σημασία. Θέλω να το επισημάνω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να δεχτώ εγώ σαν αξιωματικός του στρατού να βλέπω το παναμέζικο ελικόπτερο να σώζει, να διασώζει Έλληνες πολίτες και να μην βλέπω τα ελληνικά φτερά με το εθνόσημο στο ωραίο πτερύγιο να σώζουν Έλληνες πολίτες που έχουν πληρώσει το αίμα και το μεδούλι τους για τον ελληνικό στρατό. Δεν θέλω να πω περισσότερα εδώ σε άλλη. Αυτό μπορούμε να πούμε περισσότερα τι ακριβώς γίνεται και γιατί να υπάρχει διαθεσιμότητα 20% και 30%. Μόνο αυτό θα σας πω και θα ξαναγυρίσω πάλι. Διότι ο ελληνικός στρατός έχει τη δομή, την ικανότητα, την εκπαίδευση και όλα τα εργαλεία να εκτελέσει την αποστολή του σε αυτό που λέμε φυσικές καταστροφές και συμμετέχει σε όλα τα σχέδια. Αυτό ήταν το σχέδιο Δάρδανος που ανήκει στο μεγάλο σχέδιο του Ξενοκράτης. Δεν μπορεί λοιπόν να πνίγεται ο κόσμος και να μην στέλνουν μηχανήματα του μηχανικού να φτιάξει τους δρόμους στη Μαγνησία που έχουν κοπεί με 2, 3, 4 μαχαιριές και να αποκαθίσταται η συγκοινωνία. Λοιπόν, δεν μπορεί να πνίγεται ο κόσμος και να έρχονται βάλκες πλαστικές όταν στη γέφυρα υπάρχει τάγμα γεφυροσκευής το οποίο έχει δεκάδες βάρκες που μπορεί να χρησιμοποιήσουν. Υπάρχει η ταξιαρχία πεζών αυτών που έχει δεκάδες φουσκωτά να βοηθήσουν τον κόσμο. Και τα ελικόπτερα τα οποία δεν τα αξιοποιούν, παίρνουν ένα 20%, είναι διαθέσιμα 20% ή 30% διαθεσιμότητα, γιατί τα λεφτά τα πάνε στο Υπουργείο το αντίστοιχο, όχι σε ένοπλες δυνάμεις. Πάση περιπτώσει, κλείνει η παρένθεση εδώ, διότι πραγματικά ήμουν ορχισμένος όταν έβλεπα ένα παναμέζικο ελικόπτερο. Ήταν εταιρεία ιδιωτική που ήρθε εδώ για να σβήσει τις πυρκαγιές, να διασώσει Έλληνες πολίτες. Ενώ θα έπρεπε, έχετε δει, κύριε Μορτζούκου, την ταινία Αποκάλυψη τώρα του Κόπολα, όπου επιτίθονται τα Χιούι, αυτά που τα έχουμε 50 χρόνια, 60, μια χαρά πετάνε. Έχω πετάξει δεκάδες ώρες, ας πούμε. Μια χαρά είναι με τα προβλήματά τους, αλλά δεν πέφτει το άτιμο. Τρίζει, κάνει θόρυβο, ξέρω εγώ, το παίρνει ο αέρας. Μια φορά στη Σάμο πηγαίναμε να κάνουμε αυτό, μας πήρε ο αέρας για να μας πάει στην Τουρκία. Ο αέρας πετάει όμως το άτιμο. Δεν μπορώ λοιπόν αυτό στην ταινία του Κόπολα. Είδαμε ένα σμήνος τον Χιούι να επιτίθεται κατά τους Βιετναμέζους και μάλιστα έκανε τα μεγάφωνα και πέσανε Βάγκνερ. Λοιπόν, μια συγκλονιστική στιγμή. Λοιπόν, έτσι ήθελα και εγώ να δω σμήνος τα ελικόπτερα τα ελληνικά να διασώσουν τους Έλληνες πολίτες. Όχι να μείνω άλλο 2 μέρες στον καμπαναριό της εκκλησίας ή στη σκεπή του σπιτιού. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση, γιατί ήθελα να το πω σαν στρατιωτικός, ίσως να με ρωτούσατε. Ερχόμαστε τώρα σε αυτά εδώ που βλέπουμε. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι η κατάσταση είναι όπως περιγράφηκε προηγουμένως και θα έλεγα ακόμα περισσότερο. Γιατί ακόμα περισσότερο? Τα διαβάζαμε αυτά και δεν τα πιστεύαμε. Όπως όλοι μας. Δεν πιστεύαμε ότι εμείς θα υποχωρήσουμε σε σημείο που μπορεί να είναι, τι να πω, εσχάτη προδοσία. Θα είναι πολύ βαρύ αυτό να το πω.
ή τόσο λαθασμένη αντίληψη επί των εθνικών θεμάτων. Λέω, δεν μπορεί να γίνει έτσι το πράγμα. Και αρχίζουμε σιγά σιγά να τα βλέπουμε. Την παγκέτα πρώτος την κούνησε ο κύριος Πρωθυπουργός με τη συνέντευξη που ανέφερε ο κύριος Πρέσβης στην Ανιψιά. Λοιπόν, και εν συνεχεία πήγε ο κύριος Γεραπετρίδης στην Κύπρο και είπε στους Κύπρους, θα είστε μόνοι σας από εδώ και πέρα. Δεν μπορείτε να είστε τροχοπέδι και βάρος στην προσπάθεια που κάνουμε για την επίλυση του εθνικού μας θέματος. Πάλι δεν το πιστέψαμε αυτό. Ούτε το είπαν Κύπροι που έχουν σχέση με την ηγεσία. Να και το συμπλήρωσε και ο κύριος Ζωζάκης, όπως ήταν. Ήρθε λοιπόν ο κύριος Ζωζάκης να μας εξαλείψει κάθε αμφιβολία στο μυαλό μας. Δεν ξέρω, ή αγαθοί είμαστε, ή τι να πω. Και να λέει, δεν μπορεί, λέει, χίλια χρόνια περιμένουμε την Κύπρο. Δεν μπορεί να αντιληφθεί ο κύριος Ζωζάκης, και θα μιλήσω με την ιδιότητα του γεωπολιτικού τώρα, που είναι το μεταπτυχιακό μου, να καταλάβει για γεωπολιτικές, περί γεωπολιτικών αντιλήψεων και γεωστρατηγικών προοπτικών. Η Κύπρος, να το επαναλάβω, είναι το στρατηγικό βάθος της Ελλάδος. Ο Νταντμούτογλου στο στρατηγικό βάθος του το περιγράφει. Λέει, έστω και ένας Τούρκος να μην υπήρχε στην Κύπρο, εμείς έπρεπε να δημιουργήσουμε θέμα Κύπρου. Τα λέει τόσο καθαρά. Και λέει τι πρέπει να κάνει, έτσι πρέπει να γίνει. Και ότι τα λέει εδώ και 20 χρόνια από το βιβλίο του. Προσέξτε, ακριβώς, τα λέει τόσο καθαρά. Δεν το πιστεύαμε στον καταβούτο που να μας τα λένε. Το καλό που έχουν οι Τούρκοι είναι να μας τα λένε αυτά τα οποία θέλουν να μας κάνουν. Τα λένε μόνοι τους. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι αυτά τα οποία ακούγαμε και δεν τα πιστεύαμε, τα ακούσαμε πλέον επισήμως. Και για να τα καταλάβουμε και να τα εμπεδώσουμε, μετά λοιπόν από τη συνάντηση Χακάν Φιντάν και Γεραπετρίτη, βγήκε και ο κύριος Ζάκης, μας ξεκαθάρισε πλήρως. Και αν κάποιος δεν κατάλαβε, βγήκαν και οι τρεις καθηγητές με τον άπαρχο και μας τα ξανάπανε πάλι, έτσι, να τα εμπεδώσουμε και να μην αντιδράσουμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, κύριε Μοντσούκο, εγώ βλέπω ότι εάν δεν αντιδράσουμε, ο ελληνικός λαός, διότι ξέρετε, η άμυνα και η ασφάλεια της χώρας είναι ευθύνη του ελληνικού λαού. Δεν είναι σαν τον άλλο τον εξαμερικής ορμόμενος που λέει καταργήσουμε το στρατό κλπ. Πρέπει να αλλάξει το σύνταγμα. Φίλε Αμερικανάκη, πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα πρώτα. Λοιπόν, δεν είναι να κάνουμε, λέει, αυτό που κάνει η Αμερική. Η Αμερική είναι κοσμοκράτηρα. Έχει βάσεις σε όλο τον κόσμο. 900 βάσεις έχει στο εξωτερικό και 780 στο εσωτερικό της χώρας. Λοιπόν, και έχει ένα προϋπολογισμό γύρω στα 800 δισεκατομμύρια και φτάνει μέχρι 1,2-1,3 τώρα για φέτος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εδώ η Ελλάδα, με τη δύναμη αυτά που έχει, πρέπει να αντιληφθούμε ότι είναι καθήκον μας να αντιδράσουμε σε αυτές τις πολιτικές. Πώς θα αντιδράσουμε? Πώς θα αντιδράσουμε, θα σας πω. Πάντα, στα μεγάλα γεγονότα, γίνεται μια έκρηξη του λαού. Ένα παράδειγμα σας πω. Εχθές έβλεπα στην τηλεόραση, πήγε ο κύριος Πρωθυπουργός στη Λάρισα να πει κάτι και αμέσως απ' έξω συγκεντρωθήκανε νεαρά άτομα κατά βάση. Λοιπόν, τα οποία διαδηλώσανε και βέβαια τους διαλύσανε εκτοξεύοντας καπνογόνα και το καθεξής. Έπεσε και ξύλο και το καθεξής. Αντιδρούσανε για την αδράνεια του κράτους που άφησε μια περιοχή σαν τη Θεσσαλία που είναι, θα το έλεγα, ο σιτοβολώνας, να χρησιμοποιήσω την έκφραση γιατί πηγαίνουν πολλά φρούτα εκεί, είναι δηλαδή το χωράφι της Ελλάδος, να καταστραφεί. Διότι το οποίο πότε θα καρποφορήσει με τις λάσπες και τα φερτά υλικά. Αργότερα θα καρποφορήσει, εντάξει. Αλλά θα αργήσει. Θα αργήσει, θα γίνει προσπάθεια. Ζωικός πλούτος. Χιλιάδες. Εγώ πρόβατα και βοηδή. Και τόσα άλλα. Και δεν λέμε για τους ανθρώπους που είναι πραγματικά δηλαδή η πιο σοβαρή κατάσταση. Και εδώ μας λένε το αυτό. Πρώτα λέει η ανθρώπινη ζωή. Ναι, πρώτα η ανθρώπινη ζωή. Αλλά να μείνω εγώ αυτό και άμα δεν έχω τίποτε να φάω, ποια ανθρώπινη ζωή. Έκλεισε το μικρόφωνο. Το μικρόφωνο έκλεισε πάλι. Ναι. Ναι. Ακούγεται πάλι. Πάλι έκλεισε. Πάλι έκλεισε, πάλι δεν σε ακούμε. Δεν σε ακούμε.
Όχι. Ήρθε πριν λίγο, αν μας ακούτε, και έφυγε πάλι. Δεν ακούμε. Ίσως αν βγείτε και ξαναπείτε. Ναι, σε να πω. Όχι, όχι, σε ακούμε τώρα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, συνεχίστε. Ωραίο. Το μέλλον που μας ετοιμάζουν είναι δυστοπικό και σε ό,τι αφορά τα εθνικά θέματα, την εθνική κυριαρχία, λοιπόν, βλέπω να έχουμε καταστάσεις οι οποίες θα μικρύνουν την Ελλάδα. Και να ολοκληρώσω για την Κύπρο που έλεγα προηγουμένως, η Κύπρος είναι το στρατηγικό βάθος της Ελλάδος. Η Κύπρος, θα χαθεί το Αιγαίο. Αν χαθεί η Κύπρος, θα χαθεί το Αιγαίο και θα χαθεί και η Ελλάδα. Δεν μπορεί να καταλάβει ο κάθε ένας μη γεωπολιτικός, μη διπλωμάτης, μη πολιτικός, όπως είναι ο κ. Γεραπετρίδης, καθηγητής είναι, ότι είναι αλληλοσυνδεόμενα αυτά. Και τελειώνω λέγοντας το εξής. Όταν ήμουν ακόλουθος άμυνα στο Ισραήλ, μου ζητήθηκε και ετοίμαζα μια επίσκεψη, την πρώτη επίσκεψη του Γου Γεθά στο Ισραήλ, οι Ισραηλοί μου βάλανε έναν όρο, μια προϋπόθεση για να υλοποιηθεί και να ανοίξουμε τις σχέσεις. Τότε είχα σχέση με την Τουρκία. Είναι αυτές, δηλαδή αυτή η, ας το πούμε, αυτή η κατάσταση που μας οδήγησε σε αυτές τις σχέσεις τις φιλικές που έχουμε σήμερα. Μου λένε, πες στους δικούς σας ότι θέλουμε μια προϋπόθεση. Αν έχουμε πρόβλημα με αεροσκάφη και λοιπά, να μπορούμε να προσγειωθούμε οπουδήποτε σε κάποιο ελληνικό νησί. Και στο Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Τώρα τι πρόβλημα θα έχουν να προσγειωθούν, να συμποθέσουμε σε ένα νησί στη Λέσβο, αντιλαμβάνεστε. Το θέσανε έτσι. Το έθεσα επάνω το θέμα και είπαν εντάξει. Το Υπουργείο Άμυνας συνοήθηκε με το Υπουργείο Εξωτερικών, βεβαίως λέει. Και μετά μας το εξηγήσανε, δηλαδή, μου το εξήγησαν εμένα. Λέει ότι εμείς κάναμε σχέση με την Τουρκία γιατί θέλαμε ένα στρατηγικό βάθος. Το Ισραήλ είναι μια μικρή χώρα, μακρόστενη, περικυκλωμένη από Άραβες. Είναι, λέει, ένα εβραϊκό νησί σε μια αραβική θάλασσα. Θέλουμε ένα βάθος. Δεν το βρίσκαμε πουθενά, γιατί η Ελλάδα, μην ξεχνάμε, το 91 αναγνώρισε το Ισραήλ, ενώ η Τουρκία από το 48. Λοιπόν, η Ελλάδα δεν μας προσέφερε τη φιλία και τη συνεργασία που θέλαμε. Στραφήκαμε προς την Τουρκία. Αλλά για να φτάσει στην Τουρκία, μεσουραβούσαν εχθρικές χώρες, η Συρία, ο Λίβανος και το καθεξής. Για μας, το ιδανικότερο στρατηγικό βάθος είναι η Ελλάδα. Τα νησιά, Κύπρος, Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου και η Ελλάδα. Λοιπόν, οι άνθρωποι, επειδή ζούσαν 2.000 χρόνια στο εξάλι, στην εξορία, βλέπουν το μέλλον και εξασφαλίζουν αυτά τα εχέγγυα για να επιβιώσουν στο μέλλον. Γι' αυτό μιλάνε για στρατηγικό βάθος. Εμείς πόσο βλάκες και ηλίθιοι είμαστε που δεν βλέπουμε το δυστοπικό μέλλον που μας ετοιμάζουν με το να εγκαταλείπουμε την Κύπρο, να διαφορούμε για το Αιγαίο, το μισό Αιγαίο, ελάτε να το συζητήσουμε και ούτω καθεξής. Γι' αυτό λοιπόν, τελειώνοντας, επιμένω ότι πρέπει ο λαός να δώσει την απάντηση σε αυτά τα σχέδια που μας ετοιμάζουν. Αλλιώς δεν έχουμε μέλλον. Δείτε λίγο ένα βίντεο, επειδή αναφέραμε λίγο για το διαμοιρασμό του Αιγαίου και συνεχίζουμε. Από το Ηρέον της Σάμου. Εδώ βλέπουμε στα 500 μέτρα τουρκικά λιευτικά 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 τουρκικά λιευτικά. Κανένα πλότο στην περιοχή. Κανένα πλότο στην περιοχή. Θέλουμε βοήθεια. Πάνε να γκριζάρουν τα νησιά μας. Παρακαλούμε όσους μπορούν μέσα από την κυβέρνηση να μας βοηθήσουν. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Μορτζούκο, επειδή έχω κάνει στοιχείο μου, είναι επιτελάρχης. Είναι νοτίως το Καρλόβας είναι περιοχή εκεί. Λοιπόν, δεν είναι στο Βαθύ. Λέον Σάμου, αλλά και πάλι η φύλαξη για το βίντεο, γιατί δεν μπορούμε να το τεκμηριώσουμε αν όντως είναι αληθές, αν είναι τώρα, πότε είναι. Όχι, επειδή η Σάμος, άμα τη δείτε στο χάρτη, έχει μια ιδιαιτερότητα. Το ανατολικό τμήμα της, βορειότερο του Καρλόβας κλπ,
απέχει πολύ λίγο από την Τουρκία. Και ιδιαίτερα σε μια περιοχή στο βόρειο, στο βόρειο ανατολικό τμήμα της Σάμου, είναι η περίφημη ακτή της Χρυσής Σάμου, έχουμε και φυλάκιο εκεί, όπου απέχει 1200 μέτρα από την Τουρκία. Είναι τα στενά της Μικάλης που έγινε η περίφημη ναυμαχία. Λοιπόν, επειδή σας αναλαμβάνω, τα ξέρω πολύ καλά εκεί. Άρα λοιπόν, έρχονται στα 500 μέτρα, δηλαδή παραβιάζουν την υγειαλίτιδα ζώνη, έτσι, χωρίς να ενδιαφέρονται για τίποτε. Από το θράσος αυτό είναι μοναδικό, διότι τους δώσαμε το δικαίωμα. Αν γινόταν αυτό σε κάποια άλλη χώρα, θα έφευγε ένα σκάφος του λιμενικού να τους αναχαιτήσει και αν όχι, θα εκτελούσαν πειρά. Και προβλέπεται, μας πει ο κ. Πέσης, προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο. Πρώτα τους προειδοποιείς και μετά εκτελείς πειρά. Μετά πειρά. Ή το διπλαρώνεις και το οδηγείς. Ή το συλλαμβάνεις. Επειδή είναι καμιά δεκαριά, κύριε Πρέπει, πότε τα συλλάβεις όλα. Συλλαμβάνεις ένα, το φέρεις στη Σάμμο κλπ. Δηλαδή αυτά, τους δίνουμε το δικαίωμα να παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Ποιος, εμείς που ομνύουμε στο διεθνές δίκαιο, λες και το διεθνές δίκαιο είναι καμιά γαλαξιακή οντότητα η οποία θα παρέμβει στην Ελλάδα διότι έχετε δίκιο. Όχι. Τι είπε ένας μεγάλος γεωπολιτικός αναλυτής, ότι βιώσιμο είναι το κράτος το οποίο έχει την δυνατότητα να εφαρμόζει τις πρόνοιες του διεθνούς δικαίου. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Δεν θα έρθει κανένας να σου πει έχεις δίκιο και θα επέμβω εγώ να χτυπήσω τον κακό που σου παραβιάζει. Εσύ πρέπει να έχεις δυνατότητα να υπερασπιστείς τα κυριαρχικά σου δικαιώματα και να πεις ορίστε εφάρμοσα το διεθνές δίκαιο. Δεν το κάνουμε. Γι' αυτό σας είπα. Με αυτόν τον τρόπο, εγώ καταρχήν αυτό το καλοκαίρι είχα μια συνάντηση με μια καθηγήτρια μου, η οποία αυτή τη στιγμή είναι στην Επιτροπή Τηλεπορικών για την Συμφωνία των Πρεσπών. Και όταν λίγο εμβαθύναμε σε κάποια θέματα, στην ουσία μου είπε ότι μιλάμε για να μιλάμε. Οπότε προφανώς αυτό γίνεται και με την Τουρκία, αλλά βλέπουμε ότι είμαστε συνέχεια σε άμυνα, κάνουμε συνέχεια βήματα πίσω. Κύριε Σαθακόπουλε, αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Να μην γυρνάμε πίσω. Μα βλέπουμε ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε συζητήσεις, όπως είπα νωρίτερα, αλλά η γαλάζια πατρίδα μένει, το τουρκολιβικό μνημόνιο μένει, βλέπουμε τις φωτιές. Και εδώ λίγο να σταθώ, που κύριε Μπαλτζόη, που αναφέρατε νωρίτερα για τις φυσικές καταστροφές. Όταν ήταν η φωτιά στη Ρόδο, όλος ο χειρός ανάβει φωτιά και στην Αθήνα. Όταν ξεκίνησε η φωτιά στην Δαδιά, στον Εύρο, όλος τυχαίως ξεκίνησε και επίσης στην Αθήνα. Και επειδή έκανα το ρεπορτάζ και με μιλούσαμε ανθρώπους από την Αλεξανδρούπολη και κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα εκπομπή για αυτό το θέμα για τις φωτιές, μας είπαν ότι η φωτιά θα μπορούσε να σβήσει την πρώτη μέρα, αλλά τα ενέργεια μέσα απορροφηθήκαν τα περισσότερα στην Αθήνα και έτσι ξέφυγε η κατάσταση και έχει απογυμνωθεί τώρα ο Εύρος. Γιατί εκεί έχουμε και μεγάλο οπτικό πεδίο από τη γείτονα, έχουμε καταστροφή και εκεί του Ζωικού Βασιλείου, το οποίο είναι πολύ σημαντικό γενικότερα για την παγκόσμια πανίδα, και φυσικά έχουμε κυρίως τα 20 ζώα στην Θεσσαλία, πέρα από τις καταστροφές των περιουσιών των ανθρώπων. Οπότε αυτά πώς μπορεί να τα αποζημιώσει μια κυβέρνηση? Εγώ δεν θα σου πω πώς μπορεί να τα αποζημιώσει. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Έχω περιδίσει 3 φορές στην περιοχή. Πάτε όλες τις περιοχές που έχω περιδίσει, όπως και στη Ρόδο. Λοιπόν, αυτά, το κάψιμο που συμβαίνει σε αυτές τις περιοχές είναι υψής της εθνικής σημασίας και υψής της εθνικής ασφαλείας. Δύο πράγματα θα πω για να μιλήσει και ο Δημήτρης. Λοιπόν, όταν σχεδιάζουμε επιχειρήσεις, αμυντικές, επιθετικές κλπ., το πρώτο πράγμα που βάζουμε πάνω στο τραπέζι είναι το έδαφος. Το έδαφος. Έτσι σχεδιάζουμε. Πάνω στο έδαφος. Και όχι στον αέρα κλπ. Το σχεδιάζουν οι αεροπόροι και οι ναύτες στη θάλασσα. Άρα λοιπόν, δεν κάνουμε καμία ενέργεια ή δεν κάνουμε κανένα σχέδιο αν δεν λάβουμε υπόψη το έδαφος. Το έδαφος λοιπόν εκεί, στο δάσος της Δαδιάς, από πάνω μέχρι κάτω, κοντά στην Αλεξανδρούπολη, ήταν ζωτικό στοιχείο της άμυνάς μας. Και είναι ζωτικό στοιχείο. Όταν λοιπόν, όταν αυτό το έδαφος το
ας το πούμε, το απογυμνώνεις από τα χαρακτηριστικά τα οποία είχε, το δάσος, το αδιάβατο, το διαπέραστο κλπ. Αλλάζεις τα θέματα άμυνας και ασφάλειας. Προηγουμένως είπατε, δεν θέλω να πω περισσότερα εδώ, αντιλαμβάνονται ο κόσμος. Ενώ οι Τούρκοι έπρεπε να κάνουν, να διασχίσουν όλο τον Εύρο και να πάνε από Αλεξανδρούπολη να γυρίσουν από τη διάβαση Σατάρνης να προχωρήσουν δυτικά, τώρα πάνε ευθεία και σταματάω εδώ. Λοιπόν, εκεί που ξεκίνησε η φωτιά ήταν στα Λάβαρα. Όποιος ξέρει από την περιοχή καταλαβαίνει τι λέω τώρα. Από τα Λάβαρα, πώς την ευχή πέρασε και πήγε στο δάσος της Δαδιάς, να μας το εξηγήσει κάποιος. Περνούσε δρόμους, περνούσε χωράφια και πήγε στο δάσος της Δαδιάς 60 χιλιόμετρα, 70 πίσω, δυτικά. Πώς είναι δυνατόν? Υπάρχουν καταγγελίες από κατοίκους της περιοχής ότι το βράδυ βλέπανε μικρά αεροχήματα, τα λεγόμενα drone, να ύπτεται πάνω από το βουνό και ξαφνικά το βράδυ ξεκίνησε η φωτιά. Εμείς ξέρουμε ότι η φωτιά ξεκίνησε από Κεραυνό, εντωμεταξύ. Καλά. Εδώ πιάσαμε και μερικούς λάθρο, οι οποίοι μπήκαν στην περιοχή και βρεθήκαν με μπετόνια κλπ. Και αυτός που τους έπιασε πήγε φυλακή. Οι άλλοι αφαιθήκαν ελεύθεροι. Τι να πούμε άλλο? No comment, που λέει και ο κύριος πρέσβης εκεί στα διπλωματικά. No comment. Για πείτε μας, κύριε Σταθακόπουλο, για αυτό τον υβριδικό πόλεμο. Κοιτάξτε, εγώ ακούω με σεβασμό τους στρατιωτικούς, τους διπλωμάτες, τους γεωπολιτικούς, γιατί μαθαίνω. Εμένα η ειδικότητά μου, με βάση τη νομική επιστήμη πρωτίστως, στηρίζεται και περισσότερο σε μια κοινωνιολογική ανάλυση των φαινομένων και της κοινωνίας της παλιά της Οθωμανικής και από το 23 και μετά της Τουρκικής και βεβαίως και της Ελληνικής. Ρωτήσατε τι θα μπορούσε να γίνει για να αλλάξουν κάποια πράγματα. Νομίζω ότι αφού απεκδηθούμε τελείως του συνδρόμου του Ναβαρίνου, όπως το έχω ονομάσει, και στο βιβλίο μου για το 1821, δηλαδή είμαστε η κοιτίδα του πολιτισμού και της δημοκρατίας και έχετε υποχρέωση να μας σώζετε, θα ερχόμαστε να σας σώζουμε, μας λένε, αλλά θα κάνετε αυτά που θέλουμε. Αφού λοιπόν απεκδηθούμε αυτό το σύνδρομο, μετά πρέπει να κάνουμε μια ανασύσταση, στην κυριολεξία όμως, σαν να έχουμε εθνοσυνέλευση. Δηλαδή σαν μόλις να έχουν φύγει οι Τούρκοι και να κάνουμε σε εθνοσυνελεύσεις. Ή αν θέλετε, αυτή την επανάσταση που έγινε τότε στο Γουδί, το 9, όπου έχουμε το στρατό μαζί με τους πλούσιους, τους αστούς, μαζί με τους λαϊκούς ανθρώπους και σύσσωμη σχεδόν η Βουλή της εποχής εκείνης, πολύ μαζί με τον, αρπάζοντα τότε την ευκαιρία πολιτικά κτλ, έξυπνος άνθρωπος τον Κουντουριώτη, που τέλος πάντων έγινε μια αλλαγή η οποία έφερε μετά μια κατάσταση στην Ελλάδα, μας έφερε το 12-13 και πηγαίναμε καλά μέχρι που ήρθε ο εθνικός διχασμός. Άρα λοιπόν θέλουμε ένα σοκ. Νομίζω ότι τα σοκ αυτά έρχονται, δηλαδή έχουν γίνει. Έχει γίνει η περίοδος των μνημονίων και της φτώχειας. Ο κορονοϊός χτύπησε όλες τις χώρες, αλλά και εμάς όπως μας χτύπησε. Ο πόλεμος στην Ουκρανία εξαντανακλάσεως και εμάς και τώρα οι φυσικές καταστροφές που έρχονται επαναλαμβανόμενα στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα, επαναλαμβανόμενα. Άρα λοιπόν αυτό, εδώ πέρα θα μιλήσω ως νομικός, θα μου επιτρέψετε πρωτίστως, χάνεται η έννοια το απροβλέπτο. Απρόβλεπτο είναι κάτι έκτακτο μη κανονικό. Το ορίζει και με απόφαση του το Συμβούλιο Επικρατείας. Εδώ πέρα δεν έχουμε κάτι έκτακτο μη κανονικό. Έχουμε έκτακτο μη κανονικό μία φορά. Δύο φορές, τρεις φορές, τέσσερις, πέντε. Άρα αναμένεις ετησίως, κυλιόμενα, επαναλαμβανόμενα, ότι θα έχει σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες. Άρα τι κάνεις ως συντεταγμένο κράτος, που το κράτος είναι η νομική έννοια της έννοιας πατρίδα. Πατρίδα είναι τα ήθη και τα έθιμα. Είναι οι μνήμες, οι παιδικές που έχουμε, όπως λέει ο Σεφέρης και ο Σαραντάρης. Αυτό είναι πατρίδα. Αυτό οργανώνεται νομικά, γίνεται κράτος. Το κράτος έχει δομές. Έχει λοιπόν δομές και τι κάνει, είναι υποχρεωμένο να προλαμβάνει και να υπηρετεί τι, το δημόσιο συμφέρον. Αυτά λοιπόν είναι τα στοιχειώδη που κάνει ένα κράτος και γι' αυτό πληρώνουμε φόρους, γι' αυτό υπάρχουν οι νόμοι, γι' αυτό είμαστε συντεταγμένοι, γι' αυτό ελαττώνουμε το εγώ μας για να πάμε στο εμείς κτλ. Υπάρχουν χώρες λοιπόν, οι οποίες και τις προβλέψεις κάνουν για το θέμα των σεισμών, βλέπει η Ιαπωνία, και τις προβλέψεις κάνουν για θέματα πλημμυρών, βλέπει η Ολλανδία, που είναι κάτω χώρα, είναι κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, από την
Ναι, με τη φάνη της θάλασσας είναι πιο κάτω η χώρα. Δεν θέλαμε να δίπλα μας είναι θέμα. Ακριβώς. Και σε κάθε περίπτωση, στο θέμα των πυρκαγιών, βλέπουμε τι κάνουν οι χώρες που αντιμετωπίζουν mega fires αληθινές. Δηλαδή που καίγονται δάση, ξέρω εγώ, Σιβηρία ή ξέρω εγώ, στον Καναδά για μήνες. Το θέμα είναι ότι η όποια πρόβλεψη κάνουμε εμείς, πάντοτε υστερεί των γεγονότων. Δηλαδή, ξοδεύονται χρήματα, δανειζόμαστε χρήματα και πάντοτε είμαστε πίσω. Και ερχόμαστε τώρα στο ποιος είναι το κράτος και τι να κάνει το κράτος. Εδώ πέρα τώρα θα είμαι και λίγο σκληρός και μόνος εμάς που θέλουμε να λεγόμαστε πολίτες και όχι υπήκοοι. Υπήκοος είναι υπό και ακούω. Ο πολίτης έχει δικαιώματα και υποχρεώσεις. Εμείς λοιπόν, ο μισός ελληνικός πληθυσμός, συνδέεται κάπως με το κράτος. Μα σε Δήμο δουλεύει, σε Περιφέρεια δουλεύει, σε Υπουργείο δουλεύει, σε δομές νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου δουλεύει. Και η άλλη μισή, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε όσοι πάλι σε ιδιωτικές εταιρείες, πάλι είμαστε υποχρεωμένοι να μην κοιτάμε μόνο το κέρδος, το ατομικό, αλλά να προσφέρουμε και στο δημόσιο συμφέρον. Και εμείς, ο ιδιώτης. Εδώ πέρα λοιπόν, καλούμαστε κάθε 4 χρόνια να εκλέξουμε τον εκπρόσωπό μας. Πώς επιτοπλίστων είναι κάποιος από εμάς που εκλέγεται βουλευτής, ο οποίος μπορεί να γίνει και υπουργός μου. Θα βρει και να εκλέγει και πρωθυπουργός. Κάνουμε σωστές επιλογές ή λειτουργούμε στη λογική του ρουσφετιού, του βολέματος, του κομματικού στρατού. Αυτό γίνεται. Ή της μετάλλαξης του κοντζαμπασισμού σε κομματοκρατία, όπου η κομματοκρατία λειτουργεί σε έναν κοινοβουλευτικό αλλά γκρέκα στυλ, γιατί ο κοινοβουλευτισμός εφευρέθηκε στη Βρετανία, στην Αγγλία, όχι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχουμε άμεση δημοκρατία και κοινοτισμό, και ο κοινοβουλευτισμός είναι κάτι άλλο. Αλλά ο κοινοβουλευτισμός λέει ότι θα πρέπει οι βουλευτές να ψεύουν τον αρχηγό τους και πρωθυπουργό και να τον καθερούν, όπως συμβαίνει στην Αγγλία, όταν δεν ακολουθεί. Όταν δεν ακολουθεί αυτά τα οποία έχουν υποσχεθεί στο λαό σε εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και για το οποίο ο λαός τους ψήφισε. Δεδομένου ότι δεν μπορεί να γίνει ανάκληση ψήφου. Μακάρι να γινόταν και ανάκληση ψήφου. Γιατί τους δίνουμε μια αξιοδότηση και μετά μας λένε πήρε αξιοδότηση και κάνω αυθαίρετα ό,τι θέλω καταχρηστικά. Δεν είναι έτσι. Έτσι λοιπόν, φταίμε κι εμείς στο μέτρο που ως πολίτες έχουμε υποβαθμιστεί σε υπήκοοι, υπόκεια. Και στελεχώνουμε και εμείς οι ίδιοι το δημόσιο τομέα, δηλαδή το κράτος. Φταίμε και ως ιδιώτες που δεν σηκώνουμε το ανάστημά μας στο ποιος μας διοικεί, τι μας διοικεί, τι θέλουμε και ποιον ψηφίζουμε στο φινάλι. Και θα κλείσω με κάτι το οποίο παίρνω πάντοτε ερέθισμα και το έχω μάθει από τους φίλους μου τους στρατηγούς, γιατί δεν το γνώριζα ομολόγω. Ο κύριος Μπαλτζόη με έχει βοηθήσει πολύ σε αυτό γιατί έχει εμπειρία στη χώρα. Κοιτάξτε. Αν δεν βρέξεις τον ποπό σου, να το πω, δεν θα φας ψάρι. Αν δεν γίνουμε στο θέμα της στρατιωτικής οργάνωσης Ισραήλ και στο θέμα της πολιτικής οργάνωσης Ελβετία, η Ελλάδα δεν θα επιβιώσει. Θα μείνει μια ανάμνηση. Και έχουμε μια χώρα, λοιπόν, το Ισραήλ, που είναι ένα στρατόπεδο οργανωμένο σε πολιτεία, ενώ εμείς είμαστε μια πολιτεία που αν χρειαστεί, απευχόμαστε κιόλα, θα λειτουργήσουμε ως στρατόπεδο. Το Ισραήλ είναι ακριβώς το ανάποδο από εμάς. Ένα στρατόπεδο που λειτουργεί ως πολιτεία και δεν ανήκει ούτε στο ΝΑΤΟ, ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μπορεί και εσύ. Προσέξτε, μέσα στο στόμα του λύκου. Γιατί έχουν πάρει απόφαση οι πολίτες, ότι θα είναι πολίτες και όχι υπήκοοι, θα υπηρετούν από τα 18 μέχρι τα 68, δεν ξέρω πόσο κάνουν, δηλαδή μια θητεία υπηρεσία στην πατρίδα, άντρες γυναίκες, κάνουν την έρημο. Ανέφερε και εγώ για τις γυναίκες. Έτσι, την έρημο την κάνουν χωράφια καλλιεργήσιμα, ψάχνουν να βρουν είδωρ, νερό, το οποίο είναι πόσιμο, και από εκεί και πέρα έχουν ενεργοποιήσει στο έπακρο τη δικιά τους ομογένεια, τη δικιά τους διασπορά, και όλοι τους φοβούνται, χωρίς να φοβούνται κανέναν. Για μένα αυτή η χώρα που δεν ανήκει ούτε στο ΝΑΤΟ ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει ενεργοποιήσει την ομογένειά της και δουλεύουν όλοι για την έννοια πατρίδα συλλογικά, όλοι για έναν και ένας για όλους, να είναι ένα πρότυπο που προσομοιάζει στην Ελλάδα γεωγραφικά και πληθυσμιακά. Και από την άλλη μεριά η Ελλάδα δεν έχει δουλέψει, βρε παιδί μου, ο κοινοβουλευτισμός. Τι να κάνουμε επί 200 χρόνια. Η Ελλάδα είναι μια χώρα του κοινοτισμού.
Η Ελλάδα εφήβρε την άμεση δημοκρατία της πόλεως κράτος και τον κοινοτισμό στο Βυζάντιο και την Οθωμανική περίοδο. Η κοινότητα μας ενδιαφέρει, τους Έλληνες. Και η κοινότητα υπάρχει ως άμεση δημοκρατία και συνδρομή παρέμβαση στην Ελβετία. Δηλαδή μια σύγχρονη μορφή άμεσης δημοκρατίας, όπως και αυτό ήταν μια έμπνευση του Έλληνα καποδίστρια που δολοφονήθηκε με ηθικούς αυτούργους τις μεγάλες δυνάμεις όταν τον κατήργησαν εν ζωή το 1830 και δολοφονήθηκε 1,5 χρόνο μετά το Σεπτέμβριο, τέτοιες μέρες λίγο μετά του 1831. Άρα λοιπόν υπάρχουν λύσεις. Αλλά για κάποιο λόγο δεν θέλουμε ούτε οι ελληνικές ελίτ, οι Έλληνες κοτζαμπάσιδες, οι Έλληνες της κομματοκρατίας, το κράτος που στελεφώνουμε και εμείς, το κράτος του ρουσφετιού, της αναξιοκρατίας, του νεποτισμού. Και όλο αυτό που έχουμε φτιάξει δεν θα αλλάξει αν δεν γίνει ένα σοκ και αποφασίσουμε όλοι να το ξαναπάρουμε από την αρχή με μια αθηνοσυνέλευση, με στοιχεία που μας δίνει και το Ισραήλ, στη δομή του δηλαδή την κρατική, και η Ελβετία στο θέμα το πολιτιακό. Από εκεί και πέρα θα ενεργοποιήσουμε και την ελληνική ομογένεια όπου υπάρχει και έχουμε ένα πυρηνικό όπλο που λέγεται ελληνική ναυτιλία, το οποίο θα έπρεπε να είναι το νούμερο ένα Υπουργείο στην Ελλάδα και δεν είναι το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Μάλιστα, μια περίοδο, το 2011, αν θυμάμαι καλά, είχε υποβαθμιστεί σε υφυπουργείο υπό το Υπουργείο Ανάπτυξης. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι σαν να μην έχει η Σαουδική Αραβία Υπουργείο Πετρελαίου. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, το οποίο, το πυρηνικό όπλο το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει στην Ελλάδα, μάλιστα είχαμε και πρόεδρο στον IMO, στον International Maritime Organization, τον Οργανισμό Διεθνούς Ναυτιλίας στο Λονδίνο, που είναι ο ΟΗΕ της Ναυτιλίας. Τότε χαράξαμε κατευθυντήριες για το πώς θα γίνει η καταπολέμηση πειρατείας στην ανοιχτή θάλασσα. Εμάς περίμεναν. Εμείς φτιάξαμε το πρώτο νομοσχέδιο και νόμο γι' αυτό και ακολούθησαν οι μεγάλες χώρες. Αυτό δεν το έχουμε ενεργοποιήσει ποτέ. Τον αντίον το πολεμάμε. Και υπάρχει και ένα τρίπτυχο για να κλείσω, για να αλλάξουν όλα αυτά. Υπάρχει όραμα πνευματικό στην Ελλάδα. Πού πάμε? Και είναι το ζητούμενο. Τι μας εμπνέει όλους μαζί? Τίποτα. Υπάρχουν ευεργέτες όπως κάποτε που βάζανε πλάτη οικονομικές? Θα μπορούσαν να υπάρχουν. Δεν εμπιστεύονται αυτό που λέμε σήμερα κράτος για να βάλουν τα λεφτά τους. Και χρειάζεται και ο λαός για να γυρίσει ο ήλιος. Θέλει δουλειά πολύ. Και ο λαός δεν βλέπει να γίνονται τα άλλα δύο. Δεν έχει όραμα. Οπότε δεν βάζει πλάτη. Προσπαθεί ο καθένας να επιζήσει μόνος του όσο μπορεί. Σε ένα κράτος το οποίο δεν του εγγυάται αν αύριο το πρωί θα έχει σπίτι, θα έχει δουλειά, θα έχει μισθό και αν θα ζήσει με ασφάλεια θα τον φάνει λάχανο, έτσι. Θα τον σπρώξουν από μία μπουκαπότα, θα του καεί το σπίτι, θα του πλημμυρίσει το σπίτι ή θα βρεθεί άνεργος και θα βρεθεί, ξέρω εγώ, στη Γερμανία σαν σύγχρονη μορφή Gastarbeiter. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι είναι τα πάντα λάθος, πρέπει να αλλάξουν τα πάντα. Δεν ξέρω εμείς τι μπορούμε να προσφέρουμε σε αυτό, γιατί δεν έχουμε θεσμικές θέσεις, αλλά πρέπει να το πάρουμε αλλιώς. Και ο πυρήνας της αλλαγής είναι ο λαός, είτε είναι φτωχός, είτε πλούσιος, είτε λιγότερο μορφωμένος, είτε πολυμορφωμένος, είτε ζει στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό. Δεν πάει άλλο. Τέλος. Να συμπληρώσω αυτά που είπατε. Θα επικαλεστώ 3-4 ονόματα. Απάντηση στο άρθρο που αναφέραμε νωρίτερα των καθηγητών. Την έδωσε με τον ελληνοκεντρισμό ο κύριος Γρίβας στις προηγούμενες ημέρες. Όσον αφορά για την δύναμη της ναυσιπλοείας, αλλά και γενικότερα του στρατού, είναι εδώ και ο κύριος Μπαρτζόης. Εδώ πάλι θα επικαλεστώ τα λεγόμενα του κύριου Γιώργου Φίλη, ο οποίος λέει ότι δεν θα πρέπει να κάνουμε τους εξοπλισμούς πλέον μόνο με βάση την απέναντι Τουρκία, αλλά γενικότερα την Ανατολική Μεσόγειο. Και προσέξτε, το τόνισε νομίζω εδώ και 1,5 χρόνο, ίσως και 2, και στα δυτικά, γιατί αν δούμε και τους εξοπλισμούς που κάνει στο ναυτικό η Ιταλία και τη στροφή που παίρνει για να φύγουμε λίγο πολλές χώρες από το Ευρωπαϊκή Ένωση και ίσως επιστρέψουμε στα έθνη κράτη, θα πρέπει λίγο να το κοιτάμε περισσότερο. Επίσης, θα επικαλεστώ και τον κύριο Κοντογιώργη για το συνοβουλευτισμό, ο οποίος πολλές φορές αναφέρει ότι έχουμε κομματοκρατία και όχι κοινοβουλευτισμό. Και επίσης, για την ομογένεια που αναφέρατε νωρίτερα όσον αφορά το Ισραήλ,
γιατί θα το επικαλεστώ κυρίως όσον αφορά για την ψήφο των αποδήμων που και εμείς κάναμε τον αγώνα μας από εδώ και άκουσα πολλά κι εγώ ερχόμενος το καλοκαίρι στην Ελλάδα για τις διακοπές ότι δεν έχετε λόγο, ότι είστε ξένοι και όταν κύριε Σαδακόπουλε το βιβλίο σας πίσω είναι άκουσα δυστυχώς ότι είναι παραμύθι η Ελληνική Επανάσταση όταν και εγώ ίδιος έχω ξοδέψει χιλιάδες ώρες για να διαβάσω τα βιβλία για την Επανάσταση και όταν λες σε κάποιους ανθρώπους ότι είμαστε κοντά από την Επανάσταση, είμαστε τέταρτη, πέμπτη γενιά πίσω, έτσι. Δηλαδή μπορεί να, έχεις και, να είσαι και απόγονος κάποιων αγωνιστών από την Επανάσταση και επίσης ρωτώντας δυστυχώς την νεολαία μικρότερούς μου ποιος ξεκίνησε την Επανάσταση, ξέρετε κάτι, κανείς δεν μου απάντησε ότι ξεκίνησε από τη Μοζοβλαχία, κανείς δεν μου απάντησε ότι ακόμα νωρίτερα ξεκίνησε τον αγώνα ο Ρήγας Περαίος, η Βελεσινλή, με την περίφημη κάρτα του, με τον περίφημο Τούριο. Και εδώ έχουμε να κάνουμε λίγο και με το εκπαιδευτικό σύστημα, με την άγνοια και πολλές φορές δεν φταίνε και τα παιδιά φταίνε αυτοί που τα εκπαιδεύουν. Οπότε η ομογένεια θα πρέπει να είναι πάντα στο επίκεντρο. Εμείς έχει δημιουργηθεί εδώ στην Ευρώπη το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελληνισμού. Την Παρασκευή θα είμαστε στις Βρυξέλλες για την επίσημη παρουσία του. Η επόμενη εκπομπή θα είναι αφιερωμένη σε αυτό το γεγονός. Θα έχουμε δηλώσεις από όλους τους κύριε Πρέσβη, θα είναι και συνάδελφοί σας στις Βρυξέλλες την Παρασκευή, από όλους τους προσκεκλημένους. Παλεύουμε εδώ από τη διασπορά και μπορεί να είμαστε κάποια παιδιά που για μας είστε ο καθένας στον χώρο του δάσκαλοι. Μαθαίνουμε από εσάς, κύριε Σαδακόπουλε, πάρα πολλά και το ξέρετε επειδή μιλάμε συχνά μαζί και με τον Πρέσβη και με τον κύριο Μπαρτζόη. Έχει τα παιδιά που είναι στην Ελλάδα υπό την αγκάλη τους. Αντί να ακούνε το ΕΛΙΣΜΕ, για το ΕΛΙΑΜΕ επίσης είναι ριζοσπαστικές οι ιδέες σας, κύριε Μπαρτζόη. Αλλά εμείς είμαστε μια γροθιά, η νέα γενιά, αν θέλετε. Μπορεί να είμαστε εδώ στην Γερμανία, μπορεί να είμαστε στην Αμερική, μπορεί να είναι κάποια παιδιά στην Κύπρο, μπορεί κάποια άλλα παιδιά να είναι και στα Εμιράτα. Αλλά είμαστε όλοι μια γροθιά και θα παλεύουμε από τη διασπορά, γιατί μπορεί να είμαστε μακριά από την Ελλάδα, αλλά ο ελληνισμός είναι μέσα στην καρδιά μας. Και δεν το ξεχνάμε ποτέ. Και επειδή πολλές φορές λέω ότι πολλά πράγματα τα βλέπουμε λίγο καθαρότερα επειδή είμαστε στο εξωτερικό, γιατί καλώς ή κακώς ζώντας τα πράγματα μέσα στην Ελλάδα ίσως δεν βλέπετε καθαρά, χωρίς να θέλω να κακολογήσω με κάποιο τρόπο, αλλά επειδή ζώντας και βλέπουμε κάποια πράγματα στο εξωτερικό ίσως πιο βελτιωμένα από ό,τι στην Ελλάδα, αυτές τις ιδέες και αυτή είναι η προσπάθειά μας να βελτιώσουμε την πατρίδα. Ας είμαστε μακριά από την πατρίδα. Αυτό είναι ένα τελευταίο σχόλιο όσον αφορά και κύριε Σταθακόπουλε για την ομογένεια που είπατε για το Ισραήλ. Γιατί ειδικά η ομογένεια του Ισραήλ στην Αμερική είναι πάρα πάρα πολύ δυνατή και είναι η δεύτερη δύναμη. Και με αυτά που γίνονται, ίσως η αλλαγή στην πατρίδα μας έρθει πρώτα από το εξωτερικό. Αν δούμε ότι δεν αλλάζουν τα πράγματα. Θα ήθελα ένα τελευταίο σχόλιο, μάλλον πριν πάμε, για να κλείσω αυτό για τον ελληνοκεντρισμό του κύριου Γρίβα, για το ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε λίγο γενικότερα και την οπτική γεωπολιτική με τον κύριο Φίλη. Για δείτε λίγο τι λέει ο κύριος Σαλμάς, ο κύριος Μπιν Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας. Οι υπότες κλείνουν στα αγγλικά, αλλά νομίζω θα το καταλάβουν όλοι. Για δείτε λίγο. أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما البحرين سوف تكون مختلفة تماما الكويت حتى قطر على خلافنا معهم لديهم اقتصاد قوي سوف تكون مختلفة تماما بعد خمس سنوات الإمارات عمان لبنان الأردن مصر العراق والفرص التي لديها إذا نجحنا في الخمس سنوات القادمة سوف تلتحق فينا دول أكثر وسوف تكون النهضة القادمة في العالم في 30 سنة القادمة في الشرق الأوسط إن شاء الله هذه حرب السعوديين هذه حربي اللي أخوضها شخصيا ولا أريد
أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%. الله يعطيك طول العمر يا سيدي. Μπιν Σαλμάν, μπορεί να λέμε ό,τι λέμε, κοιτάει το δικό του συμφέρον, έφτασε μέχρι και στην Αίγυπτο για να κάνει την Ευρώπη, τα επόμενα, τη νέα Ευρώπη, να το πω, μπορώ να το πω έτσι, για τα επόμενα 30 χρόνια, να ενωθούν κατά κάποιο τρόπο όλα τα αραβικά κράτη, τα κράτη εκεί που είναι οι πετρελοπαραγωγές χώρες, όπως είδατε, έφτασε μέχρι και την Ιορδανία, μέχρι και την Αίγυπτο. Εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε απαθείς. Ένα τελευταίο σχόλιο από όλους σας. Κύριε Πρέσβη, πρώτα από εσάς. Σας ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου, δεν έχω να πω τίποτα. Έχουμε δείξει πάρα πολλά θέματα. Δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλο. Άλλωστε, δεν μου το επιτρέπει και το κομπιούτερ μου που χάνει σιγά σιγά την μπαταρία του. Θέλω απλώς να σας ευχαριστήσω για την ανταλλαγή απόψεων. Και να καταλήξω με την ευχή να είμαστε στοχευμένοι, πρακτικοί και να εστιάζουμε στα πιο κέρια ζητήματα από εκεί που μπορούμε να πετύχουμε και τη μεγαλύτερη δυνατή συσπήρωση. Και πιστεύω ακράδαντα ότι αυτοί οι μήνες μέχρι το τέλος της χρονιάς με εστία τα ελληνοτουρκικά και το κυπριακό μπορεί να είναι η απαρχή μιας αφύπνισης και παρέμβασης της κοινωνίας, να πάψουν είναι ζητήματα των διεθνολόγων και των ειδικών και να απαιτήσουν οι Έλληνες πολίτες να παρέμβουν και να έχουν λόγο πάνω στα ζητήματα τα οποία ορίζουν τη συλλογική τους μοίρα. Κύριε Μπαρντζόη. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Εγώ θα συνεχίσω, έχω και ραδιόφωνο τώρα από τις 11 μέχρι τις 12. Στα παραπολιτικά, ο Μουχάμεντ Μπιν Σαλμάν, έχω ασχοληθεί πάρα πολύ, έχω γράψει πολλά άρθρα και έχω κάνει και διαλέξεις. Θυμάστε το περιστατικό που μάζεψε όλους τους συγγενείς, τους θείους και λοιπά, και τους έκλεισε ένα ξενοδοχείο και λέει δώστε τα λεφτά που έχετε κρυμμένα. Και τους πήρε τα λεφτά. Και μάλιστα τους κατηγόρησε για διαφθορά. Ξέρετε ποια ήταν η διαφθορά? Το πρώτο ήταν, λέει, ότι σε κάποιες πλημμύρες που έγιναν στη Σαουδική Αραβία. Γελάμε τώρα, πλημμύρες στη Σαουδική Αραβία, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, φάγατε λεφτά, λέει. Και το δεύτερο, υπήρχε μια ασθένεια των καμηλών, το οποίο η Σαουδική Αραβία βρήκε το εμβόλιο. Και λέει, δώσατε και στις άλλες χώρες και φάγατε λεφτά. Τι έκανε στην πραγματικότητα? Τους πήρε τα κρυμμένα λεφτά που είχαν, διότι ήρθε ο γαμπρός του Τραμπ και του έδωσε μια μυστική λίστα με τις τράπεζες και τι είχε ο καθένας. Ο ένας, ο θείος του, ήταν ο έκτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Και δήλωνε αυτός ότι έχει, ξέρω εγώ, γύρω στα, ας πούμε, 10 δισεκατομμύρια. Και είχε τα διπλάσια. Και λέει, αυτά είναι η λίστα, αυτή είναι η τράπεζα που τα έχεις, δώσε τα μισά λεφτά. Τους πήρε τα μισά λεφτά και προχώρησε. Ο Μουχάμεντ Μπιν Σαλμάν, και επιτρέψτε να το πω αυτό, είναι ο αναμορφωτής της Σαουδικής Αραβίας. Αυτά που έκανε ο Μουχάμεντ Μπιν Σαλμάν είναι πρωτοποριακά επαναστατικά. Δηλαδή, οι γυναίκες να ψηφίζουν, να οδηγούν και πάρα πολλά πράγματα. Να ψηφίζουν. Το είπα. Λοιπόν, αλλά το κυριότερο, κατήργησε τον νόμο που υπήρχε στη Σαουδική Αραβία ότι ο άντρας είναι υπεύθυνος για τη γυναίκα. Αν υπέπιπτε σε ένα παράπτωμα η σύζυγος, ξέρω εγώ τι παράπτωμα, ξέρω εγώ, δεν ήταν μέχρι εδώ κάτω το φουστάνι, ή μάλλον το μανίκι, ήταν μέχρι εδώ πάνω και φαινόταν λίγο χέρι, βραχίωνας, εκτός από την ποινή που επιβάλλαν στη γυναίκα, καλούσε και τον άντρα και η ποινή ήταν ξύλο. Βουρδουλιές, 50 βουρδουλιές, 100 κλπ. Λοιπόν, αυτά τα κατήργησε όλα ο Μπιν Σαλμάν, πήρε όλους τους άντρες με το μέρος του, αλλά είναι ένας νέος ηγέτης, είναι νεαρός, 35-36 χρονών, δεν είναι μεγάλος. Είναι ο γιος του τελευταίου βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας, του βασιλιά Σαλμάν, ο οποίος είναι ένας από τους 7 γιους του Ιμπ Σαούντ. Όλοι κυβερνήσαν εκτός από ένα που χάθηκε, δεν ξέρουμε τι έγινε. Είναι ο τελευταίος, είναι σε μεγάλη ηλικία, έχει άνοια και όλη τη δουλειά την κάνει ο Σαλμάν. Τελειώνοντας, δημιουργεί δυτικά της Σαουδικής Αραβίας μια νέα πόλη, την ΝΕΟΜ, από την ελληνική λέξη νιου, νέα, η οποία θα είναι μια πόλη που θα είναι αυτάρκης ενεργειακά, μια πόλη με 500.000
χιλιόμετρα, 500 χιλιόμετρα μήκος, η οποία θα είναι αυτάρκης, θα είναι μια πράσινη πόλη. Άμα δείτε τα σχέδια, μπείτε μέσα. Λοιπόν, ευχαριστώ. Μου δώσετε την ευκαιρία να μιλήσω για τον MBS, τον οποίο εγώ πραγματικά τον παραδέχομαι σαν κυβερνήτη. Τα θέματα ήταν πολύ σοβαρά και σημαντικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και τους συνομιλητές, όπως και εσάς κύριε Μαρτζούκο, για την ευκαιρία που μας δώσατε να μιλήσουμε στους ομογενείς μας. Και εγώ ευχαριστώ. Να συμπληρώσω πριν πάω στον κύριο Σαφακόπουλο ότι αυτό το πλάνο είναι το Δελίνια. Και για να δώσω λίγο έτσι ότι τα κάψιμα θα είναι συνεχώς ακριβά. Έχει θέσει ως όριο ότι κάποια από τα έσοδα που πουλάει η Σαουδική Αραβία στο πετρέλαιο θα διατεθούν για αυτή την πόλη, την Δελίνια. Την ΕΟΜ. Ναι. Οπότε μην περιμένουμε τα κάψιμα να πέσουν. Κύριε Σαθακόπουλε. Ναι, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, τη φιλοξενία για άλλη μια φορά. Χαίρομαι όταν είμαι με τον κύριο πρέσβη και τον στρατηγό, γιατί πέρα από ότι μαθαίνω κάθε φορά, παρότι τους ξέρω και ξέρω τι λένε και τι πρεσβεύουν. Και εμείς μαθαίνω και ιδιαίτερα από σένα, Δημήτρη. Και χρησιμοποιώ κάτι τσιτάτα δικά σου, να ξέρεις, έτσι. Κάνω χρήση. Ευχαριστώ, χαρά για την πρόσκληση. Τους συμπαθώ ιδιαίτερως, δηλαδή μου είναι και συμπαθείς πέραν τις γνώσεις και όλα αυτά. Νομίζω ότι για να μην μακρηγορήσω και κουράσω, στην προηγούμενη έτσι λίγο πιο μακρά τοποθέτησή μου αναφορικά με το πώς οραματίζομαι το μέλλον της Ελλάδας για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, πώς θα ήθελα, είναι κάπως έτσι. Βεβαίως είμαι ρεαλιστής. Είμαι βαριά ρεαλιστής με τις ρεαλιστικές σχολές σκέψης. Έτσι είμαι και στη ζωή μου ιδιωτικά, έτσι είμαι και πώς βλέπω τα πράγματα. Πιθανολογώ ότι η Ευρώπη, που ανήκει η Ελλάδα, γεωγραφικά περιορισμένη έκταση, με πληθυσμό σε δημογραφική αποδρομή, και επειδή πλέον δεν υπάρχει απεικιοκρατία για να έρχονται πρώτες ύλες και υλικά για να πλουτίζει η Ευρώπη και να αναπτύσσει και τον πολιτισμό και την επιστήμη παράλληλα, από αυτά τα οποία έπαιρνε, τα κέρδη δηλαδή, τα υπερκέρδη, αυτός ο κύκλος κλείνει. Αν σκεφτούμε ότι η αναλογία πληθυσμού στη γη είναι ένας δυτικός άνθρωπος, έξι μη δυτικοί, αν σκεφτούμε πλέον ότι οι χώρες που ήταν αποικίες, ξεκινώντας από την Κίνα, την οποία την είχαν υποκώσει με το όπιο κάποτε, και την Ινδία πλέον, την Αφρική, η οποία έχει μια τάση και αυτή να μην ελεγχθεί και θα ξυπνήσει ο πληθυσμός εκεί, συν τις χώρες Λατινικής Αμερικής, οι οποίες είχαν φύγει κάποτε από την αποικιοκρατία πριν 200 χρόνια, αλλά και αυτές αντιλαμβάνονται τη διαφορετικότητά τους και άλλου είδους συμμαχίες ότι μπορούν να κάνουν, πέραν το παλιό κατεστημένο, πιθανολογώ ότι αυτό πλέον δεν αλλάζει, δεν μεταστρέφεται. Δηλαδή, θα ζήσουμε το κύκνιο άσμα, το ζούμε το κύκνιο άσμα, αυτό που λέμε δυτικό πολιτισμό. Η μόνη του σωτηρία, όπως την αντιλαμβάνομαι εγώ τουλάχιστον, το πω λίγο όχι γεωπολιτικά, λίγο πονηρά δικηγορίστικα, η μόνη της σωτηρία είναι να μην αφήσει η Δύση ο ένας τους άλλους έξι να ενωθούν κατά του ενός. Δηλαδή να τους έχει σε διάσπαση. Δηλαδή να βρίσκει τα σημεία διαφορών Κίνας, Ινδίας, Κίνας, Ρωσίας, Ρωσίας, Ινδίας ή τέλος πάντων αραβικού κόσμου, όλα αυτά κάπως να μπουρτοκλώνονται, να μην τα βρούνε, γιατί αν τα βρούνε σύντομα, η Δύση θα έχει και σύντομο τέλος. Η μόνη πονηρή της, θα το ξαναλέω πονηρά, ούτε γεωπολιτικά, ούτε δυναμικά, ούτε τίποτα, πονηρά δικηγορίστηκα ξερά. Η μόνη ελπίδα της να παρατείνει κάπως από το τέλος είναι να τους έχει σε διάσπαση και να προσπαθεί να κάνει λυκοφιλίες, στιγμίες για να παρατείνεται, να παρατείνεται μέχρι να αλλάξει κάποια στιγμή ενδεχομένως, προσέξτε, όχι το θέμα των πληθυσμών και των δυνάμεων, να αλλάξουν τα θέματα κυρίως περιβαλλοντολογικά και κλιματολογικά, ούτως ώστε η ανθρωπότητα να αναγκαστεί να είναι ενωμένη παρά διαιρεμένη για να αντιμετωπίσει τον πιθανολογούμενο λόγο περιβάλλοντος θάνατο όλων. Οπότε είναι η μόνη περίπτωση, δηλαδή η Δύση να τρενάρει αυτό που έρχεται, το οποίο είναι ορατό, έτσι, δηλαδή το βλέπουν οι πάντες. Όποιος το βλέπει, απλά ζει στον κόσμο του και θέλει ότι φλεί. Είμαστε σε αυτή την κατάσταση, είμαι βαθιά ρεαλιστής, καθόλου αισιόδοξος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κάθε μέρα που ξυπνάω είμαι παρετημένος. Κάθε μέρα που ξυπνάω κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και ελπίζω και οι άλλοι να το κάνουν, ακριβώς
για να παρατείνουμε και να αντιστρέψουμε αυτό το οποίο έρχεται, δηλαδή το τέλος του δυτικού πολιτισμού, ως αυτοκαταστροφή του, θα μπορούσαμε να πούμε. Δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνουν και πολλά για να μας τελειώσουν. Νομίζω ότι μόνοι μας μπορούμε να αυτοκαταστραφούμε. Το δημογραφικό και η έλλειψη ενέργειας είναι κάποια βασικά θέματα. Να πω, να συμπληρώσω ότι όλη αυτή η συμμαχία των χωρών αυτών είναι η λεγόμενη BRICS, όπου αν συνεχίσει και αναβαθμίζεται μετά και την είσοδο των 6, να θυμάμαι καλά, νέων χωρών, θα έχει το δεύτερο ΑΕΠ παγκοσμίως, δηλαδή θα κοντέψει κοντά στο ΑΕΠ των G20 και πάλι θα επικαλεστώ τον κύριο Γρίβο ότι πλέον ο κόσμος είναι σε μια πολυπολικότητα, οπότε θα πρέπει η Ευρώπη λίγο να δει ρεαλιστικά τα πράγματα και να αντιδράσει άμεσα, γιατί όπως βλέπουμε και μετά και τον πόλεμο στην Ουκρανία, είναι συνεχώς το δεκανίκι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, και όταν δεν έχεις αυτόνομη πολιτική και δεν είσαι δυστυχώς αυτάρκης, επιβίωση δεν έχεις, αυτό τρόπος τροφή για σκέψη. Θα συμφωνήσω με όλα αυτά που είπατε. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Ήταν ιδιαίτερη τιμή για μένα να έχω και τους τρεις ταυτόχρονα μαζί στην εκπομπή εδώ στο κανάλι του Απόδημου Παλμού, στην εκπομπή με την ματιά του Απόδημου. Κάνουμε και εμείς τον δικό μας αγώνα εδώ από την διασπορά. Είστε δάσκαλοι και οι τρεις και ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή. Εύχομαι να έχετε ένα καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Επίσης, καλό καλά. Αν σας άρεσε το βίντεο και βρίσκεται ενδιαφέρον το κανάλι μας, κάντε ένα like στο βίντεο, πατήστε εγγραφή και επιλέξτε το καμπανάκι για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και να μαθαίνετε για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει στο κανάλι μας. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας.